είπε ότι δεν είμαστε λαμό για να παίρνουμε λεφτά. Χορηγούς δεν έχουμε μεγάλους. Τους παπάδες δεν τα πάμε καλά, με την εξουσία δεν τα πάμε καλά. Στην παρακμή είμαστε εδώ, στον παρακμιακό καφενείο. Βλέπεις μια κατάσταση του Έλληνα μέσα στο καφενείο, ένα ευρώ καφές, μισό ευρώ το κουλούρι, λαϊκό δικαστήριο έξω, προποτζίδικο παρακεί, το γήπεδο του ΠΑΟΚ στα 500 μέτρα, στα 700 μέτρα του Άρη, στο χιλιόμετρο το Καφτατζόγλιο, είμαστε στο άντρο της παρακμής. Οπότε τι ζητάμε? Δεν μας στηρίζουν οι μεγάλοι χορηγοί. Τι θέλουμε? Να μας κάνετε like. Γιατί να μπορέσουμε να λιγδώσουμε λίγο τα τεράκια μας. Να είστε καλά. Ραπτό.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες. Like, like, μαλάκες, like, like. Να ενισχύσετε like την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Like, like, μαλάκες, like. Σιγά. Φουφάρισε. Πού είσαι εσύ στο Δήμο? Άντε πάει. Γεια σου Γρηγόρη. Ρε εσύ στο Δήμο, 48-49 χρονών πάμε. Πάθουμε κανένα έμφραγμα, ρε. Γλιτώσαμε το τελικό στο Βόλο, πες τώρα. Γλιτώσαμε το τελικό στο Βόλο, ναι, σωστό, πάθουμε έμφραγμα. Λοιπόν, μπαίνουμε γρήγορα στη σημερινή εκπομπή, η οποία θα είναι εκπληκτική και θα ήταν ακόμα πιο εκπληκτική, αν δεν κόλωναν να έρθουν ο Μαλάτος με τον Ασλαμά. Ο Ασλαμάς δεν ξέρω αν πήγε σε κανένα θέατρο, αλλά το Μαλάτο τον έπαιρνα τηλέφωνο και έκανε την πάπια. Ο ένας στην πάπια, ο άλλος στην κότα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Σταμάτα ρε μου. Σταμάτα ρε μου. Ο ένας είναι πάπιας και ο άλλος είναι κότας. Μου δόθηκε η ευκαιρία να πάω σε ένα ακόμα τελικό, καθώς στον πρώτο τελικό που πήγα το 83 στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-0, πήγα σε όλους τους τελικούς του Άρη και που τους έχασε με 1-0. 1-0 τους χάσατε όλους τους τελικούς. 2-0, στο 83 ήταν 2-0. Τους τελικούς 3-0. 2-0. 1-0 στην Τούμπα και από τον Παναθηναϊκό. Πάντως 0 στον Πηλίκο. Κλείσε τα. Μάριος. Ναι. Έλα Μάριε. Θέλει να βγει ο Μάριος να μιλήσει. Έλα Παρκιάρη. Ναι, τι θέλει να βγει ο Μάριος. Όχι. Τι. Ναι. Γιατί δεν ήρθε, πες. Πού είναι, σε ποιο θέατρο είναι, σε ποιο κινηματόγραφο είναι. Πού είναι. Καλώς ήρθες. Τι θέλει να πει, ναι. Ναι. Άντε για χουχού, τέλειωνε. Άντε, κλείσε, τελείωνε. Άμα, κλείσε. Τι θέλει. Κλείσ' τον, ρε. Ναι, ναι. Οκ, εντάξει. Κλείσ' τον. Καλώς. Ναι. Κλείσ' τον, ρε. Οκ, εντάξει. Μας τα έχει κάνει τούμπανο, πες το, μαλάκα. Κλείσ' τον, τελείωνε. Τι θέλει, τι λέει, ό,τι τι. Να, δεν θέλουμε τέτοιους χαρακτηρισμούς για κότες και πάπιες. Ναι, χαρακτηρισμός είναι, δεν είναι προσβολή. Εγώ. Τώρα όταν πάρει αυτός δηλαδή τηλέφωνο και σε πει, ας πούμε. Είμαι κότα. Α μου το πει. Και άλλα να μου το αποδείξει. Εγώ το αποδείχνω. Πρέπει να είναι σήμερα εδώ. Ο Μαλάτος. Και ο Μαλάτος. Ο Μαλάτος δεν είναι. Πού ξέρεις γιατί δεν είναι εδώ σήμερα. Ναι, γιατί δεν με ενδιαφέρει. Σήμερα έπρεπε να είναι εδώ. Τέλος, τέλος. Λοιπόν, θα σας πω την εμπειρία μου από τον Βόλο. Καταρχήν, για να μην μακρηγορήσουμε, πριν περάσω στο αγωνιστικό, το οποίο έχει πολλά πράγματα να πεις και το αγωνιστικό. Και το κομμάτι της διαιτησίας και το κομμάτι της, του King Box εκεί που έπεσε το ξύλο το καλό. Το οποίο ξύλο καλό δεν έπεσε εκεί στις κερκίδες των χουλιγκάνων. Το ξύλο το καλό έπεσε στα επίσημα, αλλά η τηλεόραση δυστυχώς δεν έδειξε εκείνο το ξύλο. Έδειξε στα επίσημα. Δεν νομίζω. Το ωραιότερο ξύλο έπεσε στα επίσημα. Εκεί όπου πραγματικά, καταρχήν να πω για τις κερκίδες. Καμιά σχέση η κερκίδα της ΑΕΚ με του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερη. Και σε κόσμο, γιατί ήταν sold out. Η ΑΕΚ δεν έκανε sold out, δεν ξέρω γιατί. Είχε κενά στην κερκίδα. Είχε αρκετά κενά στην κερκίδα η ΑΕΚ. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, ο παλμός της κερκίδας του ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ δυνατός. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν βρωμούσε μουνίλα η κερκίδα του ΠΑΟΚ. Τι σημαίνει δεν βρωμάει μουνίλα? Επιτέλους δεν ήρθαν γυναίκες στο γήπεδο.
Σε αντίθεση με το Λευκό Πύργο που οι γυναίκες ήταν πιο πολύ στα δεν με νοιάζει ο Λευκός Πύργος οι γυναίκες. Το πανηγυριτζίδικο εδώ δόθηκε μία μάχη. Είναι η μάχη. Δικαιώνομαι και δικαιωθήκαμε πάρα πολλές φορές. Σε τέτοια, εδώ, σε τέτοια θέματα κτλ. Δεν μας αρέσει η Τούμπα έτσι όπως είναι. Και πήραν λοιπόν τα εισιτήρια οι καρνίβαλοι, αλλά στα επίσημα ήταν οι καρνίβαλοι οι μαναβίσχοι. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι ήταν 40 χρονών, 50 χρονών, 45 χρονών. Αυτοί δώσαν και το ξύλο στους αεξίδες. Μιλάμε για ξύλο. Τα άλλα απέναντι που πετούσαν τις καρέκλες ο ένας με τον άλλον κτλ. Ήταν light. Και θα πούμε και για τον αθλητικό διευθυντή, τον αστυνομικό διευθυντή του, της, της Μαγνησίας. Θα πούμε και για τον υπουργό που κοιμάται όρθιος και γιατί θα μπορούσαμε να θρηνήσουμε θύματα. Το ότι δεν υπάρχουν νεκροί σε αυτό το μάτς είναι σύμπτωση. Και δεν υπάρχουν νεκροί γιατί όταν παίζεις ξύλο 20 λεπτά και δεν έχεις νεκρό, μιλάμε σώμα με σώμα, δεν έχεις νεκρό, όταν γνωρίζεις ότι κουβαλάνε κατσαβίδια, μαχαίρια, κοντρόνια, ρόπαλα και τέτοια, είναι μεγάλο επίτευγμα, είναι κολόβαρδος ο Τσίπρας, η κλάνα σου Τσίπρα είναι ανοιχτή, σούβρα σου, που δεν έχεις νεκρό στο γήπεδο. Είσαι πολύ τυχερός. Και είσαι πολύ τυχερός γιατί το αυτονόητο που είδαμε όλοι όσοι πήγαμε μπροστά στα δημοσιογραφικά, είδαμε ένα γήπεδο και ένα μπαλκόνι, ένα ρετυρέ. Αυτό είναι το γήπεδο, το Παθεσσαλικό. Είχε ένα ρετυρέ επάνω. Σαν ρετυρέ. Βάλανε για δημιουργία. Δεν φταίνε τα παιδιά της αστυνομίας. Τα παλικάρια, κάτι γαϊδούρια μέχρι εκεί απάνω. Δηλαδή έχει αστυνομικούς και γυμνασμένους και για τα ΟΗΚ και έχουμε πεδαράδες. Αλλά όταν περιμένω εγώ 20 λεπτά μια εντολή. 10 αστυνομικοί ήταν να πάνε. Μόλις άρχισαν οι μανούρες επάνω, δίνει εντολή ο υπουργός, δίνει εντολή ο άλλος ο Κουρούμπαγλάς ο αρχηγός αστυνομίας, ο άλλος Κουρούμπαγλάς ο αστυνομικός διευθυντής Μαγνησίας, στέλνει 10 μαντράγαλους τέρατα πιούς εκεί πέρα πάνω και κόβει τους χουλιγκάνους στα δύο και δεν γίνεται τίποτα. Γιατί το ξύλο που έπεσε μετά στα επίσημα είναι ακολουθία αυτών που δημιουργήθηκαν στις απέναντι κερκίδες. Και δεν είχαμε νεκρό, είμαστε τυχεροί. Είμαστε πολύ κολόφαρτοι που δεν είχαμε νεκρό. Εδώ 5 δίλεπτα παίζεις στο γυμναστήριο ξύλο και γίνεσαι κομμάτια. Φαντάζεσαι να παίζεις 20 λεπτά ξύλο και να πέσει κανένας από εκεί απάνω να γίνει κομμάτια. Πρώτον αυτόν. Άρα λοιπόν εδώ ή έχουν δόλο αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι στα θεσμικά όργανα, αστυνομικοί διευθυντές. Δεν με νοιάζουν τα ονόματα, δεν έχω τίποτα εγώ με κανέναν. Οι θεσμοί ποιος είναι, αστυνομικός διευθυντής της Μαγνησίας, τον ξέρω εγώ, τι με νοιάζει εμένα. Υπουργός, τον ξέρω εγώ, μου βρήκε δουλειά, με βάλε σε καμιά ΕΡΤ, τι με νοιάζει εμένα, με ενδιαφέρει εμένα. Λέω λοιπόν για αυτούς τους ανθρώπους ότι είχαν δόλο ή είναι ηλίθιοι. Προτιμώ τον να είναι ηλίθιοι, αλλά είναι πιο επικίνδυνο να είσαι ηλίθιος από το να έχεις δόλο. Τελειώνει αυτό το κομμάτι. Πάμε στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό. Μετά το ματς, είχα μια μικρή συνομιλία με τον Ήβιτς, καθώς του έδωσα συγχαρητήρια σε προσωπικό επίπεδο, γιατί παρά τα 39-40 του χρόνια και μέσα στην απειρία του, του δόθηκε ευκαιρία να γίνει καλός δέκτης. Τι σημαίνει καλός δέκτης? Εγώ, ας πούμε στα μαθηματικά, ήμουν βλάκας. Δεν ήμουν καλός δέκτης. Τι σημαίνει καλός δέκτης? Μου έφερναν οι γονείς μου, ο πατέρας μου, τους καλύτερους καθηγητάς, σε ιδιαίτερα κτλ. Βλάκας έμπαινα, βλάκας έβγαινα. Άλλος τα παίρνει πιο εύκολα, άλλος είναι αριστούχος. Στο κομμάτι λοιπόν της προπονητικής, ο Ήβιτς, μέσα από δικά του λάθη, έκανε στον τελικό ένα κοουτσάρισμα, το οποίο θα θυμούνται οι παοξίδες το κύπελο που πήρανε, αλλά όχι την ποιότητα του παιχνιδιού. Και τι να την κάνει την ποιότητα του παιχνιδιού σε ένα μάτς που αν πάρεις ρίσκο και φας ένα γκολ, χάνεις ένα τρόπαιο, πάρα πολύ σημαντικό. Τι έκανε ο Ήβιτς? Έβαλε μέσα τον Μπίζεσβαρ, έφαγε τον Μπέλκα και έβαλε 3 χαφ. Ο τρίτος χαφ ο Σάκοφ. Πολύ σημαντικό το κομμάτι, του επαναφέρει τον Κάνιας. Που ο Κάνιας ήταν για μένα ο MVP του ΠΑΟΚ. Θα τα πούν τα παιδιά, ο Τζόνταν ήταν ένας από τους καλύτερους του ΠΑΟΚ. Γιατί ήταν ένας από τους καλύτερους του ΠΑΟΚ? Γιατί ο κεντρικός άξονας της ΑΕΚ, που είναι ο Μάνταλος και ο Αραούχο, στο επιθετικό κομμάτι, δεν ακούμπησε την μπάλα ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Καλά, εδώ τον βοήθησε, συγγνώμη λίγο Κώστα, και τον πλάτησε πάνω του και ο Βαρέλα, το στόπερ, έτσι. Βαρέλα είχε πάρει τον Αραούχο, όμως με βοήθεια τον Κρέσπο και ένα πλάγιο μπακ στα 4-5 μέτρα, όπου τι γινότανε? Αν την έπαιρνε καλά στον αέρα, ο Αραούχο χάθηκε. Χαμηλά όμως, που είναι το καλό του στοιχείο, τον είχε ο Βαρέλα με τον Κρέσπο στα 4 μέτρα,
Και όποιος μπακ πλάγιος ήταν πιο κοντά, δηλαδή έβγαινε από τη μια μεριά, ναι, έκλεινε ο μπακ. Ο Λέο Βατσαρόν έβγαινε από την αριστερή πλευρά, ο Μάτος άμα έβγαινε από την άλλη την πλευρά. Δεν έχω δει χειρότερη ΑΕΚ φέτος. Δεν έχω δει χειρότερο Σιμόες, χειρότερο Γιώχανσον φέτος. Δεν έχω δει χειρότερο Μάνταλο φέτος, τον οποίο Μάνταλο, ο Κρέσπο τον εξαφάνισε. Ο Κάνιας τον εξαφάνισε. Και ήταν έξυπνη κίνηση να βάλει τον Κάνιας ο Ίβιτς. Και ήταν έξυπνο ότι ο Ίβιτς πήγε να μην φάει τον γκολ. Γιατί έβλεπε ο Ίβιτς ότι η ομάδα του είναι καλύτερη και ότι όσο περνούσε ο χρόνος, τόσο περισσότερο είχε τη δυνατότητα η ομάδα του να πετύχει κάποιο τέρμα. Το πήγε για το 1-0 ο Ίβιτς. Το πήγε για το 1-0. Και επίσης, γιατί η ΑΕΚ πίσω στο κομμάτι του Πρίγιοβιτς πήγε πολύ καλά, καθώς έβαλε man to man τον Τσιγκρίνσκι, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά. Αλλά το πρώτο γκολ που μπαίνει, και το είπα στον Ίβιτς στην ερώτηση μετά, του ρωτάω τον Ίβιτς, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, του λέω. Πρόσεξε να δεις. Στο κομμάτι το αμυντικό είδα τι έκανες και έκλεισες την ΑΕΚ. Αυτό το είδα και πιστεύω ότι είναι εντολή. Αλλά στο επιθετικό κομμάτι, το οποίο βγαίνει το πρώτο γκολ, είδα μια κίνηση η οποία μου άρεσε ιδιαίτερα. Και θέλω να μου πεις αν την έχεις δουλέψει ή αν βγήκε στο παιχνίδι. Αν την έχεις δουλέψει, θα γίνεις μεγάλος προπονητής. Και του εξηγώ. Η ακινδυνότητα του Μπρίγιοβιτς, δηλαδή η μετριότητα του Μπρίγιοβιτς λόγω του τραυματισμού του, του δίνει εντολή ο Ίβιτς, εκ των υστέρων μαθαίνω, να βγαίνει πολλές φορές στη δεξιά πλευρά. Και λέγαμε εμείς στο γήπεδο, μα τι μαλάκας είναι ο Ίβιτς, αφήνει εκτός περιοχής τον Μπρίγιοβιτς, για ποιο λόγο το κάνει. Ο λόγος ήταν προφανής. Να μεταφέρει ένα στόπερ και δύο κοντά του, δηλαδή ο ένας κολλητά και ο άλλος σαν ντουμπλάρισμα, και να μείνει πλευρά. Να μπει διαγώνια ο Μπίσεσβαρ, η κυκλική κίνηση του Τζάλμα κοντά του στα δεύτερο φορ, και το σκεπτικό ήταν να πάει στα στόπερ και στο κέντρο της άμυνας δύο παίκτες με έναν πολύ καλό. Και θυσιάζεται ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος είναι ούτως ή άλλως μέτριος βιολογικά, μέτριος σε φόρμα, μέτριος σε ό,τι ήταν. Και έχει και πάνω του έναν σωματιοτυπικά παίκτη, τον Τσιγκρίσκι, που τον βολεύει πολύ, έναν μέτριο Πρίγιοβιτς να τον εξαφανίσει. Ο Πρίγιοβιτς όμως, παρά το γεγονός ότι είναι ψηλός, μπορεί να χειριστεί την μπάλα σε κλειστούς χώρους και να την πάρει και να δώσει μία πάσα στο Σάκοφ, να βγει ένας Μάτος εκεί και ο ΠΑΟΚ από τον άξονα να δημιουργήσει καταστάσεις, όπως και δημιουργήθηκε, και έτσι μπήκε το πρώτο γκολ. Και ρωτάω τον Ίβιτς, και ρωτάω και άλλους ανθρώπους, το δουλέψατε ρε κουφάλες, για σας βγήκε έτσι. Γιατί αν το δούλεψες επιθετικά, αφού είσαι 40 χρονών και καλός δέκτης, πας για να γίνεις πολύ καλός προπονητής. Και επειδή είσαι Σέρβος και δεν είσαι Έλληνας βλάκας, νομίζω ότι θα τα καταφέρεις. Το κομμάτι λοιπόν το επιθετικό, ο ΠΑΟΚ πήγε για το 1-0 και το βάζει. Πού τώρα γίνεται όλη η φασαρία? Η κακή ΑΕΚ, λογικό είναι κάποια στιγμή να ανέβει. Πες ότι βγαίνει το ημίχρονο 1-0, η κακή ΑΕΚ θα ανέβει. Θα ανέβει ο Γκάλα που δεν ανέβαινε. Θα ανέβει ο Ντίτακ που δεν ανέβαινε. Θα ανέβουν οι δύο χαφ που δεν ήταν καθόλου καλοί, ο Γιώχανσον και ο Σιμόες. Θα χαθεί η μπάλα και θα σε βρει ο ΠΑΟΚ στην αντεπίθεση 5 φορές και θα σου κάνει το 1-0, 3-0. Και μετά δεν θα βγει κανένας Μελισανίδης. Ο Γλύκος ουσιαστικά τι κάνει? Δίνει άλοθη στην ΑΕΚ. Με το στραβό γκολ που τρώει ο Γλύκος, βάζει σε μια περιπέτεια την κακή ΑΕΚ να χάσει 2-1 και όλη η Αθήνα σήμερα να βρίζει το νέο κατεστημένο, το οποίο θα συζητήσουμε αργότερα. Ο Γλύκος λοιπόν το 3-0 με τις δύο κόντρα επιθέσεις που θα έκανε ο ΠΑΟΚ, φαντάζομαι έτσι όπως έβλεπα από ψηλά το παιχνίδι, ήταν θέμα χρόνου να τη διαλύσει ο ΠΑΟΚ και να βγάλει την ταχύτητά του σε ανοιχτούς χώρους, γιατί στον κλειστό χώρο δεν πας. Να, και μάλιστα το ρώτησα τον Ίβιτς, του λέω, δεν πήρες ρίσκα. Του λέω, Ίβιτς, βεβαίως, λέει, σεβάστηκα τους χώρους, σεβάστηκα την ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ έχει αύριο χώρο ταχύτητα να μου δημιουργήσει προβλήματα. Και για ποιο λόγο εγώ σε έναν αντίπαλο που είναι χειρότερος να πάρω ρίσκο, αφού μπορεί
Μην γλύψει ο χειρότερο τελικό. Χέσε με, ρε φίλε. Χέσε με. Εγώ σου λέω την μπάλα πάνω. Ό,τι και να είναι, τι θέαμα θε στον τελικό. Τι το τρόπαιο θε. Τι είδε στον τρόπαιο. Θε θέαμα στον τελικό. Εγώ δεν θέλω θέαμα αν είμαι οπαδό. Εγώ σαν ουδέτερο δεν ευχαριστήθηκα. Μπάλα. Ο Παοξής πανηγυρίζει. Βγάλε τα σάλια του να πούμε χθε στο Λευκοπύργο. Πώ θα γίνει δηλαδή. Ο Αεξή τρομοκρατημένο έφυγε στεναχωρεμένο κτλ. Πολύ καλή αλλαγή του Ενρίκε. Που δεν το ξεκινάει, γιατί ο Ενρίκε είναι τσόγλανος, στενασμένα, σκόρερ. Καμιά σχέση με τον Τζαλμακάμπος. Δεν θα μαρκάρισε τον Τζαλμακάμπος, αλλά τον θες. Αυτό δεν είναι ρίσκο όπως που τον βάζει, γιατί δεν βγάζει χαφ. Λέω Ζαΐρης, ποιο θα βγάλει, ρε μαλάκα του λέω. Ξέρω εγώ, μου λέει, μην βγάλει τον Σάρκοφ. Λέω δύσκολα. Δύσκολα. Ούτε τον Μπίσεσβαρ βγάζει. Τον έχει εκεί, σε πιο μικρό χώρο. Και κάνει το εξής. Έχει τους τρεις χαφ, βγάζει τον Τζάλμα που έκανε το τρομερό, σου λέει τι θα κάνει άλλο. Αυτό τώρα του χρόνου θα κάνει κάτι τέτοιο. Και βάζει τον Ενρίκε. Ο Ενρίκε, αν δεν ήταν τρελός, θα έπαιζε σπουδαία μπάλα. Λοιπόν, λοιπόν άκου εδώ για αυτό το μήνυμα. Ο Μπίζεσβαρ με τον Μπέλκα δεν έπρεπε να ξεκινήσει. 4-2-3-1. Ή θα έβαλε τον Μπίζεσβαρ αριστερά ή τον Μπέλκα. Επειδή ο Μπέλκα ξεκίνησε πολύ καλά, είπαμε θα φάει τον Μπίζεσβαρ και θα βάλει τον Μπέλκα με 3 χαφ. Εγώ είπα ότι ο Πάουκ θα πρέπει να παίξει με 3 χαφ, όχι με 2 συν Μπέλκα συν Μπίζεσβαρ. Μπάλα να βλέπει. Γιατί λέγαμε θα παίξει ο Μπέλκας, έτσι λέγανε οι ρεπόρτερ. Τρία χαφ, αλλά υπάρχει την πιθανότητα λέει να παίξει ο Μπίζεσβαρ. Και όλοι φανταζόμαστε ότι θα παίξει ο Μπίζεσβαρ, ο Μπέλκας, ο Τζάλμα με δύο χαφ. Και λέμε ανοιχτό παιχνίδι. Κι όμως κάνει το κόλπο γκρόσο ο Ήβης και βάζει τρεις κόφτες και τον Μπίζεσβαρ. Τον οποίο ο Μπίζεσβαρ του δίνει, γι' αυτό θα γίνει καλός προπονητής, ακόμα είναι νέος. Θα γίνει καλός προπονητής. Του λέει του Μπίζεσβαρ, όταν χαθεί η μπάλα θα κάνεις τα μαρκαρίσματά σου, όχι τρελά. Θα έρθει ο Τζάλμα να γίνει τέταρτος χαφ στα μαρκαρίσματα. Θα βγάλω εγώ και έναν Τζίμι Ροτ από εκεί να κόψει, θα γίνει χαμάλι σου ο Τζίμι Ροτ. Ο Τζίμι Ροτ Μπίζεσβαρ θα γίνει χαμάλι σου. Ενώ ο Τζάλμα κάμπος έχει καλύτερα μαρκαρίσματα. Το βγάζει λοιπόν σε μικρότερους χώρους. Και του κάνω και την ερώτηση του Μπίζεσβαρ για την αλλαγή και ο μεταφραστής, ο ΑΕΚΤΣΙΣ που έχουν εκεί ο ΠΑΟΚ, το μεταφράζει λάθος. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, επανέρχομαι. Αυτή ήταν η πρώτη αλλαγή. Η δεύτερη αλλαγή, αμέσως, εγώ έκανα ένα μετάδοση με τον Ζαΐρη, ο οποίος είχε τρελαθεί, είχε πετάξει τα μικρόφωνα, πέτρεγε τσιγάρα, έκλεβε από τον Γρηγοριάδη, ξαλοσπήρηκα εγώ στην τσέπη να του δώσω μια ευτράπελη κατάσταση. Και μόλις βάλει στο δεύτερο σέντερ φόρο Σωσίας του Σωτήρη Μουστάκα ο Χιμένεθ, λοιπόν φωνάζω εγώ από το μικρόφωνο του Μετρόπολης, τώρα αμέσως, ούτε 5 λεπτά να περάσουν, τώρα το Μαλεζά, πρέπει να μπει ο Μαλεζάς, μπαμ, τραβάει το Μαλεζά σε ένα λεπτό τρίτο στόπερ. Και η τρίτη αλλαγή βγάζει τον Μπίζεσβαρ και βάζει τον Κίτσιου για να κρατήσει και την πλάγια γραμμή, μην γίνει καμία πλευροκόπηση, να πέσει, να κάνει κανένα φάουλ κτλ. Αυτή ήταν η ιστορία του τελικού. Τώρα, θέλω να πω δύο λόγια για τους διαιτητές. Θα κάνω μια extreme δήλωση. Ο Σαββίδης ήρθε στην Ελλάδα. Πρώτα-πρώτα τάισε τον Εραστέχνη. Τάισε τον Εραστέχνη. Για να μην φωνάζει, τι θέλετε ρε λιγούριδες, τους λέει. 600-650, πάτε τα. Πολύ ωραία. Μετά τι λέει, τι είστε εσείς εδώ στην Ελλάδα, λιγούριδες. Για να με αγαπάτε τι θέλετε, λεφτά. Πολύ ωραία. Πώς μπορούμε να κερδίσουμε τους διαιτητές. Τους ταΐσουμε προφυτερών. Ελάτε εδώ ρε λιγούριδες. Ποιος είναι ο θεσμός εκεί, οι ενώσεις, μάλιστα. Τι θέλετε προφυτερών, πάτε ρε λιγούριδες προφυτερών. Εσύ ρε Μελισανίδη έδωσες κανένα προφυτερών. Μπορεί να έδωσε άλλο πιο χαμηλό. Παπάρια έδωσε προφητερό. Ροξάκι μπορεί να έδωσε. Ούτε ροξάκι ούτε τουλουμπάκι δεν έδωσε. Πώς θες δηλαδή ο επόπτης να δει το offside. Πώς θες ο Κίζας να μην παίξει καλά τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, όπως δηλώνει ο ίδιος ο Σαββίδης, που διάβαζα στην εφημερίδα σήμερα που. Και ο Κομίνης που ήταν συστημικό. Ναι, δεν έχει συστημική. Το σύστημα αλλάζει. Είτε με το παλιό θα καλύτερο. Κάνει τους διαιτητές ή θα προσπαθήσει να κάνει τους διαιτητές, την ΚΕΔ, τις ενώσεις. Γκόμενες δικές του. Γιατί σου λέει τι είναι οι Έλληνες, λαμόγια. Τι θέλουν, ζάχαρη. Μάλιστα. Εγώ έχω ζάχαρη. Ολόκληρου τόνου ζάχαρη. Το εργοστάσιο ζάχαρη στο πλατή έχω. Ελάτε εδώ, ρε λιγούριδες, κολοέλληνες. Λέει ο Σαββίδης. Όπως έλεγε ο Κόκαλης.
Ποιοι είναι εδώ, γκαγκάτσι, έλα εδώ ρε λιγούρι. Με τον Ολυμπιακό θα είσαι. Πόσα θες, υπάλληλο. Μπα, έλα εδώ ρε Ραπτόπουλε, τι είσαι εσύ, λιγούρι, μάλιστα. Πόσα θες για. Μάλιστα. Τι είσαι εσύ, ο Γιώργος, παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Λιγούρι. Καλά, έτσι πάει, ρε, ναι. Έρχεται ο Μαρινάκης, λέει, έλα εδώ ρε, τι είσαι εσύ, διαιτητές Βορειοελλανδίτες. Τι είστε, πάω, καλά, τα δωρε, λιγούριδες. Εντάξει, πάμε και επίπεδα, έτσι. Α, λιγούρια. Άρα θέλει πολλά λεφτά. Τους λέει λοιπόν ο Σαββίδης, εγώ, λέει ο Σαββίδης, ήρθα στην Ελλάδα να παίξω το παιχνίδι μου. Το παιχνίδι παίζεται με τους δικούς σας κανόνες. Ποια είναι η δικιά σας φιλοσοφία, είμαστε λιγούριδες και λειτουργούμε έτσι, μάλιστα. Έχω εγώ λεφτά να σας δώσω ρε λιγούριδες να λιγδώσετε το άντερό σας. Έχω λεφτά. Άντε ρε λιγούρια, πάω παίξτε. Λιγούρια, βρωμοέλληνες, ταγάρια. Αυτό λέει ο Σαββίδης. Εάν πει ο Σαββίδης εξυγίανση, μαλακίες δηλαδή, δεν πρόκειται να γίνει, κάποιος πρέπει να είναι ταβαντζής εκεί πέρα. Και βγαίνουν τώρα οι Αθηναίοι κάτω και ξέρεις ότι εγώ με τον Τζόρνταν έχω μαλώσει και χρόνια μαλώνω με τους Παοξίδες, με τον Κατζατζίδη. Λέω κάντε ομάδα, πάρτε την ΕΠΟ, πάρτε τους διαιτητές, μα ζαλίζετε. Τώρα λοιπόν έρχομαι και λέω στους Αθηναίους που κλαίνε, μαγκές, εγώ Σαραπτόπουλος, Μακεδονομάχος, δεν το έπαιξα ποτέ. Δεν μου πάει ο ρόλος. Δεν θα κλάψω τώρα επειδή πήρε την ΕΠΟ ή θα πάρει τους διαιτητές ο Σαββίδης και να πω γιατί έδωσε το πέναλτι και γιατί δεν έδωσε το offside. Και αν θέλετε να το αναλύσουμε το θέμα, όχι. Καζατζίδη παίξτε εσείς. Τώρα έχει ο Ρώσος, λέει τα λεφτά. Άμα έχει τα λεφτά ο Ρώσος, καλά κάνει και δίνει ζάχαρη και προφιτερόλ. Δεν φταίει ο Ρώσος, ούτε ο Κόκαλης έφταιγε, ούτε ο Βαρδινογιάννης έφταιγε, ούτε ο Μαρινάκης έφταιγε. Είστε λιγούριδες. Λιγούριδες, λιμά, λιμοτάγαρα. Και έρχεται λοιπόν ο Σαββίδης και σας χορεύει. Και εσύ με Μελισσανίδη, πρέπει να μάθεις ότι το τζάμπα πέθανε. Ο γιος του δεν θα ρίξει. Το τζάμπα πέθανε, Μελισσανίδη. Και αυτά εδώ, με τις διαιτησίες και όλα αυτά, το αναλύουμε και λέμε, όπως έλεγα στους Παοξίδες, μας τα είχαν κάνει νταούλια οι Παοξίδες, ο το κατεστημένο, η Μακεδονία, η Βόρεια Ελλάδα. Έτσι λέω τώρα κι εγώ, φτιάξω ομάδα, πάρ' τους διαιτητές και μας ζαλίζεις. Και με τη Βόρεια Ελλάδα, εδώ αυτό το παραμύθι, έχουν ευριάσει πάρα πολύ. Γιατί ενώ βγαίνανε και λέγανε η Βόρεια Ελλάδα, οι αδικημένοι κτλ., όλοι οι θεσμικοί παράγοντες εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, μόλις τους κουνούσε το μαντήλι η Αθήνα με τα λεφτά, τρέχαν σαν τα λιγούρια. Γι' αυτό τους λέω λιγούριδες. Τους δικούς μας λέω πρώτα λιγούριδες. Οπότε δεν θα κλάψω σε καμία των περιπτώσεων για τον Αλαφούζο, ποιος δεν βάζει φράγκο. Και έβαλε το γέρο 90 χρονών να υπογράφει το μαυροκουκουλάκι. Και αντί να πάρει 3 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια το επεισόδιο, να πάρει κανένα παίκτη, να πάρει το Γιάννου Σεντερφόρ που ο Πάο και έδιωξε πριν κάνει ομάδα. Διώκουν το Γιάννου για τον πόρο Παναθηναϊκό. Το Γιάννου Σεντερφόρ. Και ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει, λέει, τον. Το Βέλιο. Το Βέλιο. Σώθη γινόταν μια φορά. Να το πούμε κι αυτό. Δεν τραβάτε τα βυζιά σας να μακραίνουν να γίνουν σαν τη Λιάννη. Λέω εγώ. Και ποτέ δεν ήμουν ο Μακεδονομάχος και τα συχαίνω με αυτά τα μακεδονομαγγελίκια. Και όταν μπαίνει το goal offside στο Μετρόπολης, λέω τον Ζαΐρη, πες ότι είναι offside. Μην την πνίγεις. Offside goal βάλατε. Βάλατε goal offside. Έρχεται βέβαια το βίντεο μετά να δείξει ότι είναι πέναλτι του Κρέσπου. Έρχεται το βίντεο να δείξει ότι του Χριστοδουλόπουλου το goal παίζεται να είναι και να μην είναι. Πρέπει να φάει κάρτα εφόσον το βάζει, το σφυρίζει. Και υπάρχει και μια κόκκινη κάρτα του Μάτος. Μάτος στο δεύτερο. Κόκκινη κάρτα του Μάτος. Λοιπόν, και μια κίτρινη ακόμα στο στόπερ της ΑΕΚ που τραβάει την πανέλα τώρα. Θα μου τα πεις. Οπότε κύριοι, αφού το παιχνίδι παίζεται έτσι, ο κοντός δεν μπορεί να το παίξει αλλιώς. Θα πάει με το σύστημα το ελληνικό. Λεφτά έχει, μπάλα δεν ήξερε, μαθαίνει. Το κακό είναι ότι πρέπει να μάθει κι άλλο μπάλα. Πρέπει να του δώσουμε συγχαρητήρια γιατί εμπιστεύτηκε τον Ίβιτς σαν 39 χρονών άπειρο προπονητή. Τον έδωσε μια εξουσία. Σαν να ήταν χρόνια προπονητής, του είπε τι θες, δεν σου κάνει ο Ζαβέλας. Μάλιστα, με άκουσε τον τρόπο. Τον ορμήξατε όταν τα έκανε αυτά, όχι, έτσι. Και εσύ όχι, και ο άλλος και όλοι. Όχι, δεν τα έκανε για μένα να σου τον ορμήξατε. Τον ορμήξατε. Να κάνουμε κριτική και αυτοκριτική. Όχι, γιατί βάλατε τον πάγο ότι έστειλε τα μάτια. Ναι, ήταν λάθος. Ήταν επικοινωνιακό λάθος. Όχι, να πάρει. Ήταν επικοινωνιακό. Άστο, μην. Η ανωτερότητα του καθενός είναι το να αναγνωρίζει το λάθος του. Έτσι. Πρέπει να τον αναγνωρίζουμε. Όχι, δεν τα αφήσουμε, τα λέμε όλα.
Το θέμα των Αργιανών και των Ηρακλειδών είναι ένα δράμα. Τη στιγμή όμως που για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ παίρνει τίτλο και με δύναμη εξωαγωνιστική, είναι πρωτόγνωρο, και μου μιλήσανε 55 παοξίδες και μου είπαν και 50 είμαστε καπλωμένοι πολύ, γιατί το πήραμε έτσι, είμαστε ισχυροί. Ο πατέρας μου αυτό. Η μεγάλη ηλικία παοξίδες, 60 και τα λοιπά, γουστάρανε που ο ΠΑΟΚ έβαλε goal offside και το πήρε από ομάδα της Αθήνας πιο πολύ από ό,τι κι αν το έπαιζε ο ΠΑΟΚ 3-0 με μεγάλη μπάλα. Δηλαδή, το συνέστημα που έβγαλε ο ΠΑΟΞής ότι σε κέρδισα ρε Μελισανίδη, σε κέρδισα ρε Κίζα, πώς το λένε, πώς το τον... Σε κέρδισα ρε Αλαφούζε και ήμουν δυνατός και έξω από το χορτάρι και φαίνεται ότι δεν είναι συμπτωματικό αυτό, γιατί εγώ παίρνω τα ηνία, γίνομαι χαλίφης και χέσε τις εξυγιάνσεις, γιατί εξυγίανση δεν πρόκειται να γίνει όχι στην Ελλάδα, σε όλη τη γη. Τέλος. Τζόρνταν, πες ό,τι γουστάρεις. Εγώ δεν θα έχω πω τίποτα. Λοιπόν, σ' ακούω. Δεν συμφωνώ σε πολλά με σένα σήμερα. Συμφωνώ σε αρκετά, σε άλλα δεν συμφωνώ. Εντάξει, δεν θα κάνουμε. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα να πάμε στο αγωνιστικό, συμφωνώ. Κάπως έτσι έπρεπε να κατεβάσει την ομάδα. Βέβαια, είχα και εγώ τις επιφυλάξεις μου όσον αφορά τον Μπίσεσβαρ αριστερά. Το φοβόμουν και εγώ, διότι. Όχι, τον Μπίσεσβαρ το φοβόμουν εγώ, αν παίξει μαζί με τον Μπέλκα. Δεν υπήρχε περίπτωση λιγότερο μαζί με τον Μπέλκα να τον βάλει. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι. Αλλά τον φοβόμουν που τον έβαλε από την αρχή και αριστερά. Διότι είναι δεδομένο ότι δεν αντέχει 90 λεπτά αγώνα. Φάνηκε μετά το 70 ότι έπεσε. Σημασία έχει όμως ότι αν πήγαινε στην παράταση, πούμε, γιατί υπήρχε και μια πιθανότητα να πάει και στην παράταση, έτσι. Εκεί λοιπόν θα ήταν, πιστεύω, μειονέκτημα ο Μπίσεσβαρ, το ξεκίνημα του Μπίσεσβαρ στην αρχή. Σημασία έχει ότι το παιχνίδι το βγήκε, έπιασε τα του της ΑΕΚ, αυτό που λέγαμε όλη τη βδομάδα στις εκπομπές μας. Έπιασε τα του της ΑΕΚ ο Ίβιτς, έπιασε τον άξονα, όλη η ποιότητα της ΑΕΚ είναι ο άξονας της. Είναι τα δύο τα χαφ, όπως είπαμε, ο Σιμόης, τα στόπερ της καλά. Λοιπόν, ο Μάνταλος μπροστά και να μην πάει μπάλα στον Αράουχο. Τα λέγαμε κάθε μέρα στις εκπομπές. Δεν πήγε. Τα πιάσε λοιπόν αυτά εδώ πέρα. Οπότε δεν μπορεί να αναπτυχθεί η ΑΕΚ. Είναι γεγονός και κοίταζε πίσω πώς να μην δεχτεί τον γκολ. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπεις. Και καλύτερα που σέντραρε η ΑΕΚ, γιατί κάποιες φορές βγήκε να ξέρει. Δεν έκανε ούτε μία ευκαιρία η ΑΕΚ. Μία έκανε στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Μία ευκαιρία τώρα και αυτή είναι ευκαιρία να την κάνει που λέμε ο Θεός. Λοιπόν. Όσον αφορά τώρα το εξωαγωνιστικό, καλά για το για ξύλο και μπουνιές και αυτά και τον άλλο. Το ξύλο, δευτερόλεπτα, το καλό το ξύλο το δώσαν οι παοξίδες στα επίσημα. Ήταν κάτι μούρες, σαν και αυτές που βλέπαμε παλιά τη δεκαετία του 80. Κάτι φάτσες που μπήκανε μέσα, ήταν και ένας παιδιά, δεν τον είδες, ένας παοξής έλεγε boxing. Αγαϊδούρι 2 μέτρα, ναι. Ο οποίος ήξερε και πολεμικές, πρέπει να ήταν μέσα στη νύχτα αυτός. Αυτός έδωσε πολύ ξύλο στα επίσημα. Λοιπόν, άμα θέλουμε όμως να αλλάξουμε επίπεδο. Μη μου το χαλάς. Πρέπει να το πούμε. Μη μύριζε σερβιέτα η τούμπα τόσα χρόνια. Εγώ γούσταρα κερκίδα. Εγώ τους πάω. Άλλο τον άλλο τ' άλλο. Γούσταρα κερκίδα. Κακερό να δω τέτοιο πράγμα. Γιατί λείπαν οι γυναίκες. Ναι, πρόσεξε να δεις. Η κερκίδα όμως δεν είναι ροπαλά. Δεν μύριζε. Δεν είναι ροπαλά. Η κερκίδα δεν είναι ροπαλά ούτε μαχαίρια ούτε κατσαβίδια. Λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε όμως διοργανώσεις σωστές και να πάμε το ποδόσφαιρο μπροστά. Έτσι, πρώτα απ' όλα θέλει σωστή διαχείριση στα εισιτήρια, ποιοι θα πάρουν τα εισιτήρια, σωστή αστυνόμευση αν θέλετε, ασφάλεια για τον κόσμο όλων. Καταρχήν φύγαν κανένα 2.000 αξίδες από το γήπεδο πριν, γιατί να φύγουν τα παιδιά. Σκουπίδια βούλγαρα, σε λέει σκουπίδι βούλγαρα. Τέλος πάντων, τώρα αυτά είναι κανιβαλίστικα πράγματα. Κανιβαλίστικα. Εγώ θέλω να πω το εξής, όσον αφορά για διαιτησία, είναι μια φάση οριακή αν θέλετε, που εγώ δεν θα πω αν είναι offside ή δεν είναι offside. Όταν offside είναι. Όχι, εντάξει, εσύ πες τα δικά σου. Λοιπόν, πριν το offside, τον goal αυτό που λέτε εσείς και πιθανό να είναι και offside, λέω το εξής, ότι την φάση δεν μπορεί να την ελέγξει ο βοηθός, διότι 2 δευτερόλεπτα πιο πριν έχει γίνει μια φάση πέναλτι στον Κρέσπο, τράβημα με τη φανέλα και τον ξαπλώνει κάτω ο παίκτης της ΑΕΚ. Ποιος ήταν? Πρέπει να ήταν ο Σιμόης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και νομίζω ότι η ματιά του βοηθού είναι στραμμένη όλη σε αυτή τη φάση και περιμένει να δει τι θα κάνει ο διαιτής. Και γίνεται σε χρόνο, σε ένα δευτερόλεπτο μέσα. Είναι 2 μέτρα μπροστά, φαίνεται ο Ενρίκε. Αλλά πριν χτυπήσει την μπάλα ο Λέοβατς, γυρνάει πίσω ο Ενρίκε και μπροστά τα στόπερ της ΑΕΚ.
και η απόσταση φαίνεται στα ίσα και όταν βλέπει ο Βοηθός... Μην δικαιολογείς τον επόμενο. Πες πήραμε τη διαιτησία. Είναι δύναμή μας. Είμαστε δυνατοί. Αυτό δεν ακούσεις τώρα. Θα σου πω κάτι. Είδαμε και εξαγωνιστικά. Μην το κάνεις το χαλά. Όχι, δεν το χαλάω. Δεν έγινε κανένα τεράστιο λάθος να νομίζετε ότι είναι και... Δεν έχετε τεράστιο λάθος. Σου λέω εγώ πριν τη φάση του offside που είναι φάση πέναλτι, γιατί το δίνει. Αν δινόταν το πέναλτι θα μιλάγαμε για το offside τώρα. Ορίστε, σε απαντάω. Και αν νιώθουν, αδικημένοι οι αεξίδες, στηρίζω αυτό που λέει ο Κυριάκος Κυριάκου. Ας καταγάλουμε το μάτσα, αν θέλετε. Κυριάκος Κυριάκου το λέει επειδή δεν πρόκειται να γίνει το μάτσα και πουλάει μόλι. Όχι, ας κάνει έσταση η ΑΕΚ και εγώ είμαι μαζί. Δεν μπορεί να γίνει. Καταρχήν με στον χώρο του απέδειξε ποια είναι η καλύτερη ομάδα, ρε φίλε. Αυτό ναι. Άλλο τι να λέμε τώρα. Και ας σου πω και τ' άλλο. Ναι. Δεν πρέπει να κλαίνουν ούτε αεξίδες, ούτε Παναθηναϊκοί, ούτε Ολυμπιακοί για διαιτησία. Είναι ντροπή σας αν κλαίνετε για διαιτησία. Λοιπόν, διότι από τότε που ξέρουμε τον εαυτό μας, όλα τα παίρνετε εσείς, ρε φίλε. Λοιπόν, τι διαιτησίες, τι να θυμηθώ, για ποιον να θυμηθώ, για την ΑΕΚ. Για ποιον να θυμηθώ, για την ΑΕΚ. Να θυμηθώ για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό. Να θυμηθώ Καραμάνι, Βασιλάκη, Λίτσα, τον Παναθηναϊκό. Τι μου λένε, για ποιο κίζα μου μιλάνε. Να θυμηθώ για τον Ολυμπιακό από πού. Από Παπαπέτρου, Καζναφέρη, Μπριάκο. Μπριάκο. Ναι, από πού να θυμηθώ. Μπριάκο. Μέχρι και τα σημερινά τα κανιβαλίστικα τα επεισόδια που γίνανε στο Ρέντι μέσα να πετάνε κροτίδες, μολότοφ, καρέκλες κλπ. Δεν τρέπεστε, ρε. Από, για την ΑΕΚ, το goal offside στον τελικό του Λιμπερόπουλου, 5 μέτρα offside πήραν το κύπελο. Στο τέλος δίναν και, τους ατρόμητους. Τι να δείμε εδώ, εσείς οι Αριανοί δεν μιλάτε για διαιτησία. Με goal offside του Μελώνη βγήκατε κατηγορία. Θα τα πει μετά, ναι. Άστα, να. Δεν θέλω να μιλάτε για. Θεωρώ ότι και λάθος να ήταν, δεν ήταν σκεμμένο, έτσι. Ναι. Λοιπόν. Όχι, αυτό το χαλάς τώρα. Το χαλάω γιατί το χαλάς τώρα. Όχι. Το χαλάς. Λοιπόν, μπορεί. Ο 55 τώρα δεν μπορεί θα ακούσει. Πήρατε και τον διαιτητή. Πρόσεξε είναι κότες, είναι τέτοιοι δικοί μας. Εγώ θεωρώ, ναι. Μπορεί χιλιάδες κόσμο να το θέλει αυτό το πράγμα. Το θέλει, ναι. Θεωρώ όμως ότι δεν έγινε σε αυτό το παιχνίδι. Εσύ δεν το θέλεις. Δεν το ήθελα, ρε φίλε. Δεν το θέλω. Ένα με το χαλάς. Δεν το θέλω, ρε φίλε. Αλλά σου πω κάτι. Εάν έδινε το πέναλτι 2 δευτερόλεπτα πριν, δεν θα μίλαγε κανένα για offside τώρα. Ναι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Να πεις. Και αυτό είναι κατόρθωμα του ΠΑΟΚ. Ναι. Έκανε όλο το σύστημα κάτω στην Αθήνα να αγαπηθούν όλοι μεταξύ τους. Αυτό είναι σωστό, ναι. Σωστό. Δηλαδή σας έκανε Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς και αεξίδες να είστε όλοι μαζί και να τα βάλετε με το σαβίδι. Δηλαδή το είδα και αυτό, ρε φίλε. Ζω και το βλέπω και αυτό να διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός για διαιτησία, ο Παναθηναϊκός για διαιτησία και η ΑΕΚ για διαιτησία. Πόσο μεγάλο σωματείο πρέπει να είμαι εγώ. Κατοχύρωση βαθμολογίας ήταν ο Παναθηναϊκός. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, Μελισανίδη, πρόσεξε τι θα κάνεις αύριο στην κατοχύρωση βαθμολογίας, έτσι. Στην επικύρωση, επικύρωση λες. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Πρόσεξε να δεις, αν θέλετε ποδόσφαιρο σωστό, αυτό ήταν ένα μάτς και τελείωσε. Έτσι. Ένα παιχνίδι κυπέλου ήταν, κάποιος έπρεπε να το πάρει. Λοιπόν, εγώ γι' αυτό ήθελα τον Ολυμπιακό Σύμβουλο. Λέω, πάω πώς πρέπει μειώνα. Βάση ΚΑΠ καθόλου, ε. Βάση ΚΑΠ είναι με το άρθρο 15. Είναι μία με δύο αγωνιστικές και ένα βαρύ χρηματικό πρόστιμο. Μάθετε τον πειθαρχικό κώδικα πρώτα. Δεν ξέρω. Δεν είναι τίποτα. Μπαίνετε μέσα στα αυτά τη ΕΠΟ και τα μαθαίνετε. Stop. Λοιπόν, για εκτεταμένα επεισόδια υπάρχουν, αλλά πριν έρθουν οι αποστελές των ομάδων. Έτσι. Αυτά είναι κάτι ψηλά γραμμάτα που πρέπει να τα λέμε. Ζητάς παρέτηση του αστυνομικού διευθυντή Μαγνησίας και του υπουργού. Εγώ θέλω να πω. Γιατί παρετείται ο επόπτης. Πρόσεξε να δει. Ναι. Εδώ δεν παρετείται και ο Βρίζας. Πρόσεξε. Ο Βρίζας δεν παρετείται. Πρόσεξε. Δεν φταίει ο Βρίζας. Τι φταίει ο Βρίζας. Θα πει μετά. Τα μέτρα ασφαλείας δεν είναι του Βρίζα. Είδες που δεν ξέρεις και εδώ. Είναι ο Βρίζας. Για τον επόπτη. Γιατί να παρετηθεί ο επόπτης, εγώ δεν κατάλαβα. Ο Βρίζας γιατί να παρετηθεί. Αυτό λέω. Επόπτη. Εδώ δεν παρετεί το ανώτερό σου για αυτό που έγινε. Ο Βρίζας γιατί να παρετηθεί. Αυτό λέω. Αφού δεν παρετεί το ανώτερό σου. Ποιος είναι ο ανώτερος. Ο Βρίζας. Τι είσαι, για ποιο λόγο. Λοιπόν, ότι θεωρεί ο επόπτης, ρε παιδάκι μου, ότι επηρέασε αποτέλεσμα. Ο Βρίζας γιατί να παρετηθεί. Αυτό λέω, μα συμφωνώ. Ναι. Δεν παρετεί το Βρίζας. Ναι. Εσύ γιατί παρετήσε. Λοιπόν, μέχρι να γίνει ο τελικός κυπέλου δύο ώρες πριν, όλη η διοργάνωση ήταν απαράδεκτη. Ναι. Από την πρώτη μέρα που βγάλανε τον Βόλο μέχρι να το ετοιμαστεί το γήπεδο, να θα γίνει, να θα αναβληθεί, να δεν είμαστε έτοιμοι, να θα το προλάβουμε, θα είναι τελικός που θα γράψει ιστορία. Όλες αυτές οι ανακοινώσεις και αυτά γελούσε όλος ο κόσμος και στο τέλος αποδείχτηκε, για μιλάμε μέχρι να αρχίσει το παιχνίδι. Από τη στιγμή που άρχισε το παιχνίδι και μετά, νομίζω όλα ήταν τέλεια, δεν έγινε το παραμικρό, έτσι. Και τόσο ξύλο, ρε Βούζη. Τόσο ξύλο. 4 δίλεπτα στο σάκο κάνεις και γίνεσαι κομμάτια. Ναι. Θα πεις 20 λεπτά ξύλο. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το τελικό. Συγχαρητήρια στο κύπελο. Ναι. Στην ομάδα του. Συγχαρητήρια. Και εγώ που είμαι 19 το γούσταρα ακόμη περισσότερο, ναι, με τέτοιο γκολ. Λοιπόν, συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα. Αυτό το κύπελο εγώ το αφιερώνω σε όλα τα παιδιά που χάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Όχι μόνο στον παιδί, στον Άσο, εννοείται στον Άσο το τελευταίο θύμα.
εννοώ τα παιδιά στα Τέμπη, εννοώ τα άλλα δύο παιδιά που καήκαν στην Αθήνα το 1991. Με τον Άσο θα έχουμε αντίπεινα να έχεις. Με τον Άσο θα πρέπει. Θα θέματα με αυτό τώρα. Με τον Άσο λοιπόν θα πρέπει η ασφάλεια και ο εισαγγελέας και αυτοί όλοι να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Να τσουβαλιάσουν αυτά εδώ πέρα τα αποβράσματα. Και πότε τους βάλουμε. Δεν ξέρω πότε τους βάλουμε. Διότι θα έχουμε προβλήματα πολλά. Εγώ αν ήμουν ο μπαμπάς του Νάσου, θα βρίσκα ποιο ήταν, θα έπαιρνα ένα καλάστικο. Θα ψέριζα και ας για να μην έχουμε λοιπόν τέτοια θέματα και περαιτέρω κι άλλα. Και μετά θα κλαίνε πολύ. Καλά είναι λοιπόν οι εισαγγελείς και οι δικαστικοί όλοι αυτοί και όσοι ασχολούνται πρέπει να ασχοληθούν με το θέμα. Να δούνε, να τους πιάσουν, να τους τσουβαλιάσουν και να σαπίσουν στη φυλακή, διότι εκεί τους αξίζει. Δεν σαπίσουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε παρακάτω. Συγχαρητήρια στον Ρέμπι. Συγχαρητήρια φυσικά το αφιερώνω και εγώ προσωπικά και στον Ιβάν Σαββίδη που επιτέλους το δικαιούται. Τι να γλύψω εγώ, ρε. Μην τα γλύφεις. Όχι, που έκανε σαν μικρό παιδί, διότι το άξιζε ο άνθρωπος αυτός. Το άξιζε. Έτσι. Εδώ βάλε 5 βαγόνια λεφτά και δεν έχει πάρει τίποτα όσον αφορά από τίτλους. Έκανε την ανακαίνιση στο Μακεδονία Παλάς και πιθανόν οι τίτλοι να έρχονται τώρα εκεί πέρα. Λοιπόν. Ήταν η πρώτη φορά που είπατε Ιβάν Σαββίδης, δεύτερη. Από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ξεκίνησε. Ακούστηκε το σύνθημα. Τρίτη φορά. Ιβάν Σαββίδης. Τρίτη φορά. Αχάρη. Στο... Τώρα. Όχι, για μένα το λες. Έπρεπε να ακούσει. Για μένα το λες. Για σένα, ρε, εμένα προσωπικά με λέγανε γλύφτη του Σαββίδη. Ναι. Γιατί τα λες πόσα με χαρτζηλικών και λοιπά. Και δεν τον πήρε τον προσωπικά. Και δεν τα δεν πήγα και στο τελικό, έτσι. Ναι. Να ξέρετε κιόλα. Είσαι λοιπόν, βλάκα. Τώρα πάρει το Μέκα πρέπει να σε βάλει μέσα. Λοιπόν. Μακάρι. Μακάρι. Γιατί θα βάλει τη Λίλη έμαθα. Του αγοράκι τη γυναίκα. Σε να μην ξέρει, μαλάκα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το φώναξαν μέσα στην Τούμπα. Πάω Παναδυναϊκός. Το φώναξαν στο. Το φώναξαν. Στον τελικό. Ήρθε ο Δημήτρης. Το φώναξαν. Το φώναξαν και στο Λευκό Πύργο. Εκεί που ο άνθρωπος αυτός μετά από την αποθέωση γονάτισε και σήκωσε τα χέρια πάνω για να ευχαριστήσει όλο τον κόσμο και ήταν μια συγκινητική στιγμή η οποία πιστεύω ότι. Φέρτε να δω τι θέλω. Φέρτε την αυτή, τη ζήτησα εγώ. Ναι. Θα σου τη δώσω αυτήν, να τη δώσω στο φίλο του Καλαϊτζίδη. Τι έκανε. Διότι κανονικά πιο μεγάλη πρέπει να σου φέρω με τα συγχωρήσω ως τέτοια. Τι έκανε. Ναι. Λοιπόν, Καλαϊτζίδη, δηλαδή αυτά την ομάδα να την άφηνες μόνη της χωρίς προπονητή, χωρίς πρόεδρο και χωρίς παίκτες και να έχανες και το παιχνίδι, να μην κατέβαινες. Στο κρατητήριο δεν είσαι στο κρατητήριο, ναι. Είναι δυνατόν να είσαι τέτοιο μοντέλο δηλαδή. Αυτό το πράγμα θα χάσει την κατηγορία και εσείς καλαμαριώτες για να το χαίρεστε. Άντε μπράβο. Λοιπόν, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Να χάσεις κατηγορία από μόνος σου. Δηλαδή παίζεις μόνος σου και χάνεις. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Τι έκανε, ρε. Έμαθα. Ας εσύ τα ξέρεις, είναι πρώτο χέρι φίλο σου. Λοιπόν, την πέσανε πάνω στην ομάδα της ΑΟ Καρδία στην Καλαμαριά. Λοιπόν, καλή. Και φυσικά καλή. Πρέπει να υπήρχαν εισαγγελίες και αυτά εκεί πέρα, αυτεπάγγελτα. Όχι, εισαγγελέα στην Καλαμαριά έφερε τον Απόλλωνα με την Καρδία. Τον πήρανε αυτό χρήματα, αυτεπάγγελτα. Έτσι είναι. Τι έκανε. Όρμηξε με τους φουσκωτούς. Στην αποστολή της Καρδίας. Τι να μπορεί καλά έτσι. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Κινδυνεύει με αφαίρεση βαθμών η Καλαμαριά. Δεν ξέρω πώς θα γραφτεί και πώς θα κατηγορηθεί, με ποιο άρθρο θα πάει κλπ. Δηλαδή όλα αυτά που έχουμε τελευταία στο πρωτάθλημα, στην Α Εθνική Σούπερ Λίγκα κλπ. Με τον Ολυμπιακό και όχι μόνο, τα κάνει και η Καλαμαριά. Λοιπόν, αν χάσει αυτό το πρωτάθλημα, εγώ νομίζω ότι θα είσαι ο πιο αποτυχημένος προπονητής που πέρασε τα τελευταία χρόνια. Γιώργο, σ' ακούω. Τέλος. Ωραία. Ωραία τα είπες, μ' άρεσες, ανθρωπρεπέστατα. Εγώ θα πω τον Ιβάν. Και όσον αφορά για να το κλείσω, ναι. Τρία δευτερόλεπτα μόνο να μην ξαναενοχλήσω. Ναι, 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 όσον αφορά τον Μελάτο και τον Μάριο, ναι. Τον Ασλαμά, ναι, ναι. Ο ένας είναι Πάπιας και ο άλλος είναι Κότας, επαναλαμβάνομαι, διότι τουλάχιστον σήμερα θα έπρεπε να είναι και οι δύο εδώ. Και τι να πούμε. Γιατί εμείς έχουμε φάει τεσσάρες, τριάρες. Δεν έχω λείψει 5 χρόνια μαρμίτα, δεν έλειψα μία απουσία. Έτσι. Δεν πήρα απουσία εδώ πέρα και στις μπάτσες στις χοντρές. Έπρεπε λοιπόν να έρθετε να δείξετε σεβασμό. Ναι. Θα σέβεστε τον ΠΑΟΚ και θα μιλάτε πλέον στον πληθυντικό όπως έβγαλε ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Ναι. Να δώσετε συγχαρητήρια για το κύπελο και για το πρωτάθλημα στο βόλεϊ. Να δείξετε ανωτερότητα στον αντίπαλο. Δεν το κάνατε. Τέλος. Γιώργο, Ραπτό.gr καταρχήν. Ραπτό.gr, βέβαια. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες. Ραπτό.gr. Λοιπόν. Κωστή, όπως... χαίρομαι από καρδιά που σε βλέπω σόγια και βλαβή. Σ' αγαπώ, ρε μπαγκάτσα. Μου λέει ένας παοξής φίλος μου παλιός. Εσύ σαν την πίεση εκεί, σαν παοξής, σαν να έξεις.
Εγώ πήγα σαν δημοσιογράφο του Άρη. Κλασικά όπω το Άρη πάω. Που δεν πήγε σαν Αριανό, πήγε για να κάνει ρεπορτάζ. Έλα. Λοιπόν, όπω έγραψα. Και το έχουν διαβάσει περισσότερο και έχω μηνύματα από κάτω με μένους, τέλος πάντων. Είναι η άποψή μου αυτή. Αυτό ήταν το πέμπτο μας κύπελλο, αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι ήταν το πρώτο μας πέτσινο. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι ο Μόδιστρος, να τον πω μέσα σε εισαγωγικά χωρίς καμία δόση ηρωνίας, η Βάσα Βίβης, από του χρόνου, άμα λάχει και του την μπαίνουν βαριά, θα τα φορέσει και τα πέτσινα, τα τζιν και όλα. Αυτό είναι μια απάντηση προς τους κάτω. Είσαι ενάντια. Να σου πω, όχι, εγώ θα μιλήσω ειλικρινά. Στα εγκλήματα που έχουν κάνει αυτοί, όχι. Όχι. Αν δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή έβαζα τέτοιο γκολ σε κανέναν Άρη, σε καμιά Ξάνθη, σε καμιά Λάρισα, σε καμιά Τρίπολη. Μπούσαρες που το έκανες ναι. Αυτούς. Σε αυτούς τους τρεις, ναι. Όχι. Μάλιστα. Βέβαια είναι γεγονός ότι αν αυτή η βιόλα συνεχιστεί για καμιά πενταετία, σίγουρα πολλοί παοξίδες θα ξενερώσουν. Σιγάρε. Εγώ πιστεύω θα γουστάρουν πιο πολύ. Το Γαρισκάκι θα είναι, μωρέ, ναι. Η Τούμπα. Ναι. Δεν θα πηγαίνουν δηλαδή κάποιοι στο γήπεδο. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, τώρα μην πούμε τα, να πούμε τα ίδια, την άποψή μου είναι γνωστή. Το πήρε ο ίδιος. Αγωνία σωμάτος δεν τη δίνει, δεν δίνει πέναλτι στο δικό μας, πριν το offside, χάνει το offside ο επόπτης, όλος τυχαίως ο επόπτης δείχνει τεράστια αντανακλαστικά. Άδικη κάρτα τρώει ο Κρέσπο, γιατί δεν το λες. Περίμενε, αν δεν με διακόψεις θα το πω. Εγώ όπως δεν σε διάκοψα ούτε μια φορά. Ναι, λοιπόν, ποια άδικη κάρτα, δεν συμφωνώ, έχει τραβάει τη φανέλα του τερματοφύλακα. Ναι, λοιπόν, δεν το τραβάνε οι άλλοι. Εντάξει, να φάει και ο άλλος κάρτα, ξέρεις, δεν φάει αυτό. Ξέρεις είναι να φάει το στόπερ κάρτα. Ναι, περίμενε. Δεν ξέρεις. Λέμε να φάει και αυτός που τράβηξε πρώτα τον Κρέσπο. Όχι να μην φάει αυτός, δεν αυτό λογική. Λοιπόν, και ο άλλος έπρεπε, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι μας τρώει, μας πνίγει και μια κάρτα εκεί. Φούρνα, δεν σε ξέρω, τι πάλι ο φίλος του Κλαδά. Τι, δεν σε ξέρω εγώ τι κουμάς είσαι. Ήσου ρε πούσι τα επεισόδια, βέβαια, εσύ δεν θα ήσουν. Για λέγε. Από εκεί και πέρα τώρα για τον Ίβιτς, μπράβο του. Θεωρώ ότι θυμήθηκε πάρα πολύ καλά το 3-0 με στο Άκα. Που έκανε την βλαχομαγιά τον. Χωρίς κόφτη. Να κατεβεί χωρίς κόφτη. Πάσε χωρίς κόφτη. Κατεβαίνει με τρεις κόφτες. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι του βγήκε ο Μπίσεσβα. Δεν το περίμενα. Δηλαδή όταν είδα το Μουάρντα στις κερκίδες μου ήταν τεράστια. Μα ο τρίτος χαφ, εγώ μίλησα μαζί του. Ο τρίτος χαφ είχε το ρόλο ναι. Του να πατήσει ο Μπίσεσβα περιοχή. Γιατί ο Μπίσεσβα στον παλιό του ρόλο ναι. Ερχόταν από πολύ πίσω να οργανώσει και δεν είναι πάντα για την περιοχή. Επειδή έχει καλά τελειώματα, έτσι, σου λέει αυτό ακριβώς. Θεωρώ ότι το. Ήταν δηλαδή είδαμε... δουλεμένο, όχι. Το ότι ναι. Δεν είδαμε καλό ποδόσφαιρο, φταίνει οι δύο προπονητές με τον τρόπο που επέλεξαν να τοποθετήσουν τα center for. Δηλαδή τους έβγαλαν έξω από τα νερά τους. Ο Μεν Χιμένεθ φορτώνει συνέχεια τον Κοντό με ψηλές μπαλιές. Με το Βαρέλα, ναι, με το Βαρέλα να τον περνάει δύο κεφάλια. Αλλά όπως είναι λογικό, τη χάνει τη μάχη. Αντί να του τη δώσει χαμηλά και θα μπορούσε ο Αραούχο να δημιουργήσει εκεί κανένα πρόβλημα και έκλεινε σωστά ο Μπακ. Θα μπορούσε όμως επειδή είναι και εκεί δεν μπορούσε. Η μοναδική φάση. Είναι γρήγορο. Μοναδική... χαμηλά δεν μπορεί, είναι γρήγορο. Η μοναδική φάση Βαρέλα. Που του τη δίνει χαμηλά ο Βαρέλα κάνει φάουλ όταν η ΑΕΚ πάει να βγει στην κόντρα. Στο λίγο, αν ανοίξει ο χώρο, είναι πρόβλημα. Ναι, είναι πρόβλημα εκεί πέρα. Το Βαρέλα, ο Ίβιτς, με το στυλ παιχνιδιού τον βοήθησε. Το στυλ παιχνιδιού του Ίβιτς βοήθησε τον Βαρέλα γιατί δεν ανοίχθηκαν οι χώροι. Ναι, να φανεί η αρρωστία. Ναι, κατάλαβε. Το ήταν... φτάσμα του τον βοήθησε. Και τον ανάγκασε να πάει στην πλευρά. Ο Λάζαρος δεν κλείνει προς τα μέσα. Όχι. Εντάξει. Και σου λέει σέντρα. Σέντρα, άλλο είναι ένα 93 γαϊδούρι. Πάρει τις κεφαλίες και τελείωσε. Τώρα από εκεί και πέρα ο τρόπος που παίξαμε και εμείς με τον Μπρίγιοβιτς. Εγώ λέω στην ίδια φάση πέναλτι, φίλε. Δεν λέω αυτό. Άλλο λέω. Ναι, λέγε. Μας στέρισε το center for γιατί είχε πολύ συμμετοχικό ρόλο. Δηλαδή έβγαινε έξω για να τραβήξει και να μπουν οι άλλοι από τρύπες μέσα. Ναι. Δείξαμε την ποιότητά μας, θεωρώ, στο μοναδικό σημείο που δείχνει ο ΠΑΟΚ την ποιότητά του έναντι της ΑΕΚ. Είναι μετά τα δύο δεκάλεπτα των ημιχρόνων. Που ενώ και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο η ΑΕΚ μπαίνει δυνατά και ο ΠΑΟΚ ισορροπεί και ανεβαίνει και φυσικά στην ατομική προσπάθεια που κάνει ο Τζάλμα Κάμπος. Εκεί. Παλικαρίσιο γκολ. Ναι. Από εκεί και πέρα, φυσικά εννοείται ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που το πήραμε. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Κάποιοι βλέπαμε το πρόβλημα της ΑΕΚ στα χαφ και ανασταλτικά. Δηλαδή, ο Γιώχανσον με το Σιμόες και που διώχνανε δεν έρευνε την μπάλα, είχε μια ολοκληρικότητα. Και η ερώτηση ήταν σε πολλούς, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν κάνει πρέσινγκ ψηλά. Και απαντάω εγώ στο ράδιο ότι ο Ίβιτς θέλει να κάνει μια σωστή διαχείριση του παιχνιδιού. Γιατί θέλει να έχει πνευμόνι στην παράταση. Αν αυτή έρθει, ναι. Το καφέ σακάκι είπα τον Ίβιτς χθες.
Άρα είναι καλό δέκτη. Είναι καλό δέκτη. Λοιπόν, ο μπαμπά του δηλαδή, ο μέντορα του, τα έχει μάθει καλά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, τι άλλο να πούμε, δεν έχουμε να πούμε και πολλά πράγματα για το τελικό. Εντάξει, αυτά που γίνανε με τα ξύλο, με αυτά που έξανε ξύλο, δεν τραγικά. Τώρα από εκεί και πέρα, μακάρι αυτό το πράγμα να συνεχιστεί, να είμαστε και του χρόνου καλά, να δούμε και άλλες διακρίσεις από την ομάδα. Εγώ προσωπικά, όπως είχα πει πάντα και το ξαναλέω, ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, το ίδιο όμως λέω και τώρα. Δηλαδή, ο πρώτος ο οποίος δικαιούται να πανηγυρίσει για αυτό το κύπελο, εννοείται είναι ο Σαββίδης. Όπως και όταν είχαμε χάσει 4 τον Παναθηναϊκό, ο πρώτος ο οποίος είχε κατηγορήσει τότε ήταν ο πρόεδρος. Έτσι πάνε αυτά. Για να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Ναι. Λοιπόν, τελευταίοι οι μόνοι παίκτες και ο προπονητής και πρώτα ο πρόεδρος. Όπως και όταν φάγαμε τα 4, πρώτα έφυγε ο πρόεδρος και μετά όλοι οι άλλοι. Ο πρόεδρος γιατί έφυγε το τελευταίο. Όχι, ρε, που λέγανε λέει. Ναι, δεν προστάτευσε την ομάδα όπως έπρεπε. Σωστά. Λοιπόν, δεν είχαμε τέτοιο. Δεν είχε πάρει ακόμα τα τέτοια επάνω του. Μισή ομάδα πήγε. Πάμε γρήγορα και θέλουμε να πάμε στο διάλειμμα. Από εκεί και πέρα, τι να πούμε, συγχαρητήρια πολλά. Κάτι που μου κάνει εντύπωση ότι δεν το έχει αναφέρει ο Τζόρνταν είναι για το βόλεϊ. Το ότι κερδίζουμε μέσα στο Ρέντι με δεύτερο break. Οι Ολυμπιακοί για μια ακόμα φορά δείχνετε το επίπεδό σας. Όντας το μόνο άθλημα που η απονομή του τίτλου από τα καφριλίκια που κάνετε γίνεται μέσα από διτήρια. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει φυσικά. Και μπράβο, τελικά που δεν αντέχουν την χασούρα, αυτή είναι το DNA του Ολυμπιακού. Αριανέ, πες μου πώς ένιωσες. Και επίσης, για να μην το διακόψουμε τον Αριανό, επίσης χτίζεται πλέον η καινούργια αυτοκρατορία του ΠΑΟΚ στο βολέι. Το απέδειξε με το μέταλλο που έβγαλε σε δύο παιχνίδια μέσα. Πολύ ωραία. Λέγε. Λοιπόν. Καλά, δόμεσαι με το διαγώνιο κάτι είχε γίνει, γι' αυτό. Ναι, τραυματίστηκε, ναι. Λέγε, ρε, πες μου πώς ένιωσε ο Αριανό. Τα συναισθήματα του Αριανού. Οπωσδήποτε είναι δύσκολη θέση του Αριανού οπαδικά αυτή τη στιγμή. Και λόγω του τέλου και λόγω ότι βρίσκεται η ομάδα με το ένα πόδι να παραμείνει στη Β' Εθνική, όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δύο λόγια έτσι πρώτα θα ξεκινήσω λιγάκι με τον τελικό. Το παραμύθι που πουλάμε εδώ πάνω περί εξυγείας θα πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή. Είσαι απόγονος του στόλου. Θα πρέπει να τελειώσει το παραμύθι κάποια στιγμή με την εξυγείαση, έτσι. Είναι όποιος ποιος έρχεται στα κουμάντα. Τώρα θα είναι ο Σαββίδης, θα είναι του χρόνου, δεν ξέρω. Όχι, δεν τη θέλουν τα αυτά. Ευχή έργων ήταν να υπάρχει ένα καθαρό πρωτάθλημα, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μες. Πρέπει κάποιος να είναι το αφεντικό. Αυτό αποδεικνύεται. Τι το κατηγορείς. Λοιπόν, εγώ δύο λόγια θέλω να πω γιατί πιστεύω ότι ο επόπτης έχει κάποιο δόλο στο offside. Για δύο λόγους το πιστεύω αυτό. Γιατί. Ο ένας είναι ότι σε φάση που ο Χριστοδουλόπουλος ήταν λιγότερο offside από τον Ενρίκε, είχε άμεσα αντανακλαστικά και σήκωσε το σημαίακι. Και ο δεύτερος είναι ότι η τοποθέτηση που έχει ο Ενρίκε στην περιοχή δεν έχει πορεία αντίθετη από τους αμυντικούς. Ήταν στατικός ο Ενρίκε όταν έγινε η σέντρα. Για να πεις ότι την έχασε με το μάτι τη φάση ο επόπτης. Λοιπόν, αυτό. Αυτό. Λοιπόν, δύο λόγια τώρα για την ομάδα. Είδα και το παιχνίδι της Λαμίας με τον Όφη που ήταν το σημαντικό παιχνίδι για την κατηγορία αυτό το Σαββατοκύριακο. Και είδαμε για άλλη μια φορά ότι η συγκεκριμένη ομάδα, χωρίς μπρόξιμο και χωρίς κάποια ομάδα που κάθεται να χάσει, δεν μπορεί να κερδίσει η συγκεκριμένη ομάδα. Οι δύο μοναδικές ομάδες που την παίξανε στα ίσα, τα Τρίκαλα και ο Όφη, δεν μπόρεσαν να κερδίσει η συγκεκριμένη ομάδα. Με. Και αν την αντιμετωπίζαν έτσι, ήταν πολύ πιο χαμηλά. Ναι, ο Άρης έχει 66 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Δεν λέμε ότι παίζει καμιά μπάλα μεγάλη. Παίζει επαρκή μπάλα για να ανέβαινε την κατηγορία. Γιατί έχει 66 βαθμούς, που σημαίνει ότι αν πάρει τα παιχνίδια. Μόνο στο Χαριλάου να πάρει τα παιχνίδια έχει φτάσει. Πήγες πάνω σήμερα. Δεν πήγα σήμερα. Δεν στο γιατρείο το είδες. Ε? Στο ξυνιατρείο. Σπίτι. Λοιπόν, που σημαίνει ότι αν η ομάδα πάρει τα εναπομείνατα παιχνίδια στο Χαριλάου σύν του Πανθρακικού, θα έχει φτάσει 78 βαθμούς όσους είχε πέρυσι η Λάρισα που πήρε το πρωτάθλημα στη Β' Εθνική. Από αυτό να καταλάβουμε τι γίνεται φέτος. Μάλιστα. Αυτά. Αυτά. Λοιπόν, διάλειμμα. Ανοίγουμε γραμμές. 540-601, Βολίδα, περιμένουμε να ακούσουμε και από Αθήνα περιμένω τηλεφωνήματα, τα κλάματα, καζετζιδισμοί ενώθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Ποτέ δεν ενώθηκε ο Άρης με τον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή σε κάποια πιθανή κατάσταση, αν τα έπαιρνε ο Ολυμπιακός κάποιο πρωτάθλημα κτλ. Αυτό ήταν πρωτόγνωρο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτοί κάτω πάντα τα βρίσκουν στα δύσκολα. Το ΠΑΟΚ βασιλεύει. Στα δύσκολα τα βρίσκουν κάτω. Πώς τα βρήκανε. Κοίταξε, καταρχήν μισόλεπτο. Φοβούνται του Σαββίδη. Συνωμοσία των. Φοβούνται του Σαββίδη. Μην ξεχνά ότι απειλούνται να χαθούν κάποια κόσμο, έτσι. Ναι. Εδώ το να πάρει α πούμε ο Ηρακλή ή ο Άρης ένα ή ο ΠΑΟΚ δεν απειλείται τίποτα. Ναι. Δηλαδή το να δικηθεί ας πούμε ο ΠΑΟ
Ναι. Δεν τον Αριανό στη Β' Εθνική. Ο Ηρακλής είναι ένα σώμα. Ενώ άμα αδικηθεί, άμα ευνοηθεί ο Πάοκ, τι παθαίνουν αυτοί. Αν το εξή που αδικήθηκε, α πούμε. Έτσι. Ο Ολυμπιακό και ο. Ο Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακό. Αυτό, αυτό πώς σας κάνει να νιώθετε. Άρα, πάω και εγώ το ξαναλέω. Πώς άρα, σε κάνει πάω. Να νιώθετε. Εμένα με γουστάρω. Χαίρομαι δυνατός. Εννοείται, μα εγώ είπα ότι το πήραμε πέτσινα, δεν θα γουστάρω. Λάκα μου κάνεις. Εμένα με κάνει ότι με φοβούνται πάρα πολύ. Ναι. Μου δείχνει αυτή την εικόνα, ας πούμε. Ναι. Ότι με σέβονται πάρα πολύ, με φοβούνται. Για πρώτη φορά νιώθετε. Κρατηδί, έχετε ένα παράγοντα. Βλέπω μια επίθεση και από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν ξέρω άμα θα κυβερνήσει όπως είπε ο Σαββίδης. Ναι. Εάν κυβερνήσεις, είμαι σίγουρος ότι θα αποτύχεις. Τον άλλο το φερέφωνο, τον Άδωνη Γεωργιάδη που έβαλε εκεί τον πιγκουίνο αυτόνα, ήταν αυτός που έλεγε ότι δεν πρόκειται να πάω εγώ ή κανένα άλλο. Έτσι είναι το φερέφωνο του Μητσοτάκη. Τον πιγκουίνο αυτό. Λοιπόν, πιγκουίνο είναι αυτός που σκυνάει. Λοιπόν, τον πιγκουίνο αυτό. Ο ίδιος του έχει πει ότι όποιοι παίρνουν, όποιοι νομίζουν ότι εγώ θα πάω στη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν με τον Καρατζαφέρη, παίρνουν χάπια και είναι τρελοί και είναι ναρκωμανείς. Ναι. Αυτά έλεγε κάποτε. Ναι. Και έλεγε κιόλας μάλιστα ναι. ότι η Νέα Δημοκρατία ναι. είναι το πιο διεφθαρμένο κόμμα της δεξιάς. Κουβέντες του βιβλιοπόλη, να μπορώ να καταλάβεις. Λοιπόν, και αυτός ο βιβλιοπόλης, ο αναξιόπιστος, πήγε στο κόμμα του Μητσοτάκη. Για πολιτικό σχόλιο. Είμαστε λαμό για να παίρνουμε λεφτά, χορηγούς δεν έχουμε μεγάλους. Με τους παπάδες δεν τα πάμε καλά, με την εξουσία δεν τα πάμε καλά. Στην παρακμή είμαστε εδώ στον παρακμιακό καφενείο. Βλέπεις μια κατάσταση του Έλληνα μέσα στο καφενείο, ένα ευρώ καφές, μισό ευρώ το κουλούρι, λαϊκό δικαστήριο έξω, προποτζίδικο παρακεί, το γήπεδο του ΠΑΟΚ στα 500 μέτρα, στα 700 μέτρα του Άρη, στο χιλιόμετρο το Καφτατζόγλιο, είμαστε στο άντρο της παρακμής. Οπότε, τι ζητάμε? Δεν μας στηρίζουν οι μεγάλοι χορηγοί, τι θέλουμε, να μας κάνετε like. Γιατί να μπορέσουμε να λεκδώσουμε λίγο τα ντεράκια μας. Να είστε καλά. Ραπτό.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες. Like, like, μαλάκες, like, like. Να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Ποιο Κασαγιάννη πήρες, δεν είναι ο Κασαγιάννης. Γιατί δεν ήρθες μόλι Κώτα, ρωτάει ο κόσμος. Ο Κώτα πάπια, Κώτα είναι ο άλλος. Λοιπόν, μισό, μισό λίγο. Δεν ξέρω τι ρωτάει ο κόσμος, γιατί δεν σε βλέπω, είμαι στην Αθήνα σου λέω. Και γιατί δεν ήρθες. Είναι στην Αθήνα, πώς. Γιατί έχω πρόβλημα, σου λέω με το πόδι μου ρε μαλακά. Τι έχει το πόδι σου ρε. Αλλιώς τι θα φοβόμουν να το βλάβω με το μαϊμού. Μήπως έχεις πρόβλημα με τον πάτο ρε. Γιατί δεν ήρθες! Τι θέλετε ρε! Πού να συγκριθούμε ρε με τους νάνους! Τα καρεκλάκια μαζεύεις μέσα ρε! Τις κροτίδες μέσα από το Μελίνα Μερκούρι! Άσε ρε που θα μου κάνεις την παρθένα! Δεν τρέπεστε καθόλου ρε! Δεν τρέπεστε καθόλου! Άντε καληνύχτα! Λοιπόν, μισό λίγο έτσι! Έχω πρόβλημα με το πόδι μου! Να πω λίγο κάτι που με έχει ενοχλήσει, έτσι, εντάξει. Ναι. Καλό είναι αυτό στο βωμό της τηλεθέασης να κάνουμε πλάκα κτλ. Ναι, τι. Αλλά μην ξεχνάς ότι... Σε σένα το λέω, έτσι. Εμένα λες. Ναι, ναι, ναι. Σε σένα μαλώνω τώρα. Ναι, γιατί. Τον Ιορδάνη δεν έχω κανένα θέμα. Γιατί είμαι μαλώνω. Είναι το επίπεδό του τέτοιο. Γιατί το θεωρεί ότι είναι σωστό. Ναι, 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 ναι. Δεν μπορεί εμείς αυτή τη στιγμή που λες εσύ ότι είμαστε μία παρέα να γίνονται κάποιοι χαρακτηρισμοί. Δηλαδή, αν παίξει ένα πάω κάρης και εγώ δεν μπορώ να έρθω. Και βγει ο κύριος Βασίλης από εκεί ή ο κάθε χιτσιαριανός που είναι εδώ ή εγώ για τον Βασίλη
Και αρχίζω και τον λέω. Πάπια. Κότα. Χίλια. Καλά, ρε, εντάξει. Μην τρελαίνεστε. Για τον Ασλαμάλη τώρα. Μην τρελαίνεστε. Για τους δύο. Δεν με νοιάζει αν λέγεται Ασλαμάλη. Έλα ρε τώρα. Αφού λέει τι. Μαλάκος. Μα και για τον Τζόρνταν να το λέγαμε. Πες ότι ο Τζόρνταν λέει δεν έχω γράψει λέει απουσία. Ναι. Πες ότι σε μια εκπομπή δεν ήρθε. Πώς γίνεται ρε φίλε αυτοί να γράφουν απουσίες όταν κερδίζει ο ΠΑΟ. Πώς γίνεται ρε. Γιατί τους δικαιολογεί. Συνήγορο σε βάλανε σε λαγί. Μην του δικαιολογεί τώρα, ρε φίλε. Κάτσε καλά. Σήμερα ναι, βεβαίω. Εσύ δεν πρέπει να του δικαιολογεί. Γιατί δεν πρέπει, δεν κατάλαβα. Γιατί είσαι συνήγορο του. Για σένα μίλησα, για αυτού μίλησα. Γιατί λείπουνε. Πε με ένα τόλμα να μιλήσει και θα δει τι να γίνει. Τι θα γίνει. Θα δει τι να γίνει. Τόλμα να μιλήσει. Τι θα γίνει, ρε. Τόλμα να μιλήσει για τι θα γίνει, βρε τώρα. Τόλμα να μιλήσει. Σαλιάρι τώρα. Έλα, άντε τώρα. Λέγε για τώρα. Όταν τώρα μιλήσει για τώρα. Καταρχήν όμω είδε δεν σου απίθυνε ούτε καν και τον λόγο. Εσύ δεν με νοιάζει τι λε εσύ. Τι λένε αυτοί με νοιάζει. Γιατί δεν ήρθανε. Μην ασχολείσαι τώρα. Γιατί λε ότι δεν. Κράτα, δείξε ποιο είναι το επίπεδο σου, αλλά μην ασχολείσαι μαζί. Το επίπεδο σας το δείχνετε εσείς. Εγώ το δείχνω. Πρώτα απ' όλα δεν πήρα απουσία εδώ. Εσείς όλοι έχετε μείνει από απουσίες. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Αυτό που σου λέω εγώ. Μισό λεπτό, δεν ξέρω αν το πληρώνεσαι και έρχεσαι εδώ. Όχι. Ούτε και εγώ πληρώνω. Ναι. Άρα δεν είμαι χρεωμένος να έρθω. Μην έρχεσαι. Γιατί έρχεσαι. Σήμερα γιατί ήρθε. Σήμερα γιατί ήρθε. Οι άλλοι γιατί δεν ήρθαν. Όταν χάνει ο Πάπ, γιατί έρχονται. Εντάξει. Τότε μπορούνε. Όχι, όταν τρώει τέσσερα, γιατί έρχονται. Και κάποιες φορές δεν εσύ... έρχονται, ρε Τζόρνταν. Άσε το βρε τώρα. Άκου τη σουλωμένα, θα μ' ακούσει σου λέω. Όποιος μ' άκουσε, κέρδισε. Δεν έχασε. Με να μ' ακούσει σου λέω. Άκουσε με. Τα συγχαρητήρια δύσκολα βγαίνουνε. Δηλαδή, η ανωτερότητα, η αξία του νικητή είναι από την παραδοχή του ηττημένου, ρε φίλε. Θα κάνω μια ερώτηση. Εσύ τι πιστεύεις ότι αν ερχόντουσαν εδώ θα σου δίναν συγχαρητήρια. Έπρεπε να το κάνουνε. Άλλο, ναι, άλλο λέμε. Εγώ πιστεύω. Για να μην το κάνουνε δεν ήρθανε. Διότι δεν μπορούν να το κάνουνε. Δεν το θέλουνε. Ότι δεν θα σου δίνουν συγχαρητήρια. Ραπτό.gr. Η επική εκπομπή από το ραπτό.gr. Αύριο, δεν αύριο 8 με 10 κάθε Δευτέρα. Αθλητική Βοριάδες. Δεν έρχεται, σταμάτησε. Λοιπόν, 8 με 10 Αθλητική Βοριάδες κάθε Δευτέρα. Την έφαγες ναι. Εσύ. Κάθε Δευτέρα, την έφαγες εσύ. Εγώ την έφαγα. Κάθε Δευτέρα 8 με 10 Αθλητική Βοριάδες. Λοιπόν. Εκεί δεν μου λες αυτοί που δεν έρχονται, τους λες κότες και πάπιες. Όχι ρε φίλε, τι κόκκινες και πάπιες. Δεν ξέρω. Καταρχήν η κότα δεν είναι, πώς λέμε κάνεις κοκότα. Γιατί δεν το δέχεσαι, εσύ πώς το λες τον άλλον, εσύ γιατί το δέχεσαι. Λέω. Όταν κάνεις κριτική θα δέχεσαι και την κριτική. Βέβαια μπορεί μου, αυτό θέλω να σου πω εσύ, αυτούς που λες ότι δεν έρχονται. Λέει ότι δεν ήρθα επειδή πήρε πάνω το κύπελο. Ναι, τι λες κότες στη δικιά σου εκπομπή, ναι. Κάποιοι που δεν έρχονται. Βεβαίως. Ναι, αλλά ναι, τελείως. Εδώ είπα εγώ τώρα πιγκουίνο τον Άδωνη, δεν κατάλαβα. Τι ήθελες να πεις για τον Άδωνη. Λοιπόν, καταρχήν, για τη Νέα Δημοκρατία γενικότερα. Ήσουν παλιά Νέα Δημοκρατία. Παλιά μέχρι πρόσφατα. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να ξαναψηφίσω τέτοιο μοντέλο Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει. Κάνατε ένα λάθος. Κύριοι, τα βάλατε με όλη τη Βόρειο Ελλάδα και με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι το άντρο της Νέας Δημοκρατίας είναι η Βόρειο Ελλάδα, η Μακεδονία και η Πελοπόννησος. Η Βόρειο. Εγώ πιστεύω ότι το έργο το έχετε χάσει. Ναι. Και ειδικά και με τους πόντιους, που η μεγαλύτερη πλειοψηφία των ποντίων είναι ΠΑΟΚ. Έτσι. Και θα το δείτε στις εκλογές αυτό. Δεν το λέω τώρα, θα το δείτε. Τώρα απειλείς. Όχι, το προειδοποιώ. Τελείως. Εγώ πάντως δεν ψηφίζω. Ναι. Έτσι. Ναι. Διότι δεν σας γουστάρω, δεν με εκφράζετε. Δεν θα ψηφίσω. Δεν σας γουστάρω, ρε. ΣΥΡΙΖΑ, ρε. Διότι δεν μπορείτε να κράζετε κάποιον βουλευτή ή υπουργό άλλου κόμματος ή βουλευτή άλλου κόμματος που πάει σε άλλο γήπεδο και εσείς με χαρά και καμάρα πηγαίνετε στο Καρεσκάκι. Έτσι. Διότι αυτοί οι περισσότεροι πάνε στο Καρεσκάκι και καλά κάνουνε. Για ψήφους γιατί. Δεν ξέρω, όχι ρε, για την ιδεολογία. Ναι. Πιστεύουν σε μια ομάδα και πάνε. Καλά κάνω. Για ψήφους. Αλλά δεν μπορεί να βάλεις ρε φίλε να κράξεις κάποιον άλλο που πάει στην Τούμπα πάει. Ή στο Γαριλάο. Πάει. Έτσι. Ναι. Και μπράβο στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κατηγόρησαν, κατακρίναν μάλλον, κατηγόρησαν το γεγονός αυτό. Διότι πάει. Οι περισσότεροι. Το Ζαγοράκι. Οι περισσότεροι. Την κότα κάνει. Οι περισσότεροι. Δεν στη... απαντάει. Εγώ σου μιλάω τώρα για. Ζαγοράκι, γιατί δεν μιλάει. Άμα λάχι μπορεί να παρτηθεί κιόλα Ζαγοράκι. Στον πατέρα. Πολύ μαλικάρι. Άμα δεν παρτηθεί. Άμα δεν παρτηθεί. Άμα τον πει ο Ιβάν Σαββίδη να παρτηθεί, μπορεί να παρτηθεί κιόλα. Το λέω εγώ, το ξέρει. Και αν δεν παρτηθεί, μπορεί να διαγραφεί από την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Και αυτό το λέω να το μάθει. Τέτοια δύναμη έχει ο ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ θα τον σέβεστε και θα τον μιλάτε στον πληθυντικό. Μη. Έτσι. Μη. Πάρε τον. Κάτι δημαρχαίοι και κάτι αυτοί που ξέρω εγώ πήγαν αλλού θα δεις τι θα πάθουν τώρα. Ούτε κριτήρες θα γίνουν. Να σου δώσω ο Σαββίδης καλύτερο μισθό στο Ζαγοράκι να παρακολουθεί. Άμα το Ζαγοράκι. Άμα το δώσει καλύτερο μισθό στο Σαββίδης, σας παρακολουθεί. Μη μιλάς. Γιατί τι να μιλάς. Και άμα σου πεις κύριε Μητσοτάκη,
Πώς χαρίστηκαν τα χρέη στον Ολυμπιακό, ρώτα τον παπά σου, τότε το 91, που τολμάς και μιλάς για τη ΣΕΚΑΠ που εσείς οι ίδιοι υποσχεθήκατε με την κυβέρνηση του Σαμαρά ότι δεν υπάρχουν πρόστιμα στον Σαββίδη. Τον παρακαλάγατε να μην την πάρει ο Τούρκος. Κάτσε μισό λεπτό. Άιτε. Αφού εσύ είπες ότι ψήφισες μέχρι πρόσφατα Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αφού χάρισε τα χρήματα του Ολυμπιακού, γιατί δεν ψήφισες. Γιατί ήμουν και εγώ ένα χουχόλι σαν κάποιους άλλους. Χουχόλι. Ναι. Κατάλαβες, τελειώσαν αυτά όμως. Ο κόσμος ξύπνησε. Λοιπόν. Πείτε μας τα χρέη του Ολυμπιακού. Μη. Πού είναι τα. Τέταρτη Καλδαβερίδη. Τράπεζα, πώς τη λέγανε, Κρήτης. Πείτε με αυτά όλα τα σκάνδαλα αυτά που, τι, που είναι. Είναι η γουρλώνης. Λοιπόν, άιντε. Ο Ασλαμάς λέει, ο επαρχιώτης θέλει να έρθουμε για να γίνουμε σάγκος του μπόξ. Ασλαμά, αυτά τα, πώς τα λένε, τα κατηνίστηκα εδώ μέσω τρίτο σπασμένο τηλέφωνο και αυτά, δεν έχει. Έβγα εδώ πέρα και μίλα. Άμα δεν μπορείς να έρθεις. Εγώ περίμενα να έρθεις σήμερα. Γιατί να μην έρθεις. Που σε κατηγορεί, ενώ δεν είσαι παρόν, δεν είναι κατηγορητή. Δεν σε κατηγορώ σαν άνθρωπο, έτσι. Σαν άνθρωπο, όχι, εγώ εδώ, ζωντανά τον κατηγορώ. Τον κατηγορώ γιατί δεν. Μισό λεπτό, να μην μπερδευτούμε εδώ. Σαν άνθρωπο τον κατηγορώ. Εδώ, γιατί δεν ήρθα. Καλημέρα. Τα πούμε. Καλημέρα. Ε. Πάμε σύντομα να μιλήσουμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Φωνή Σχιζοδήμο. Από Αθήνα. Έλα. Τι κάνει, ρε φιλέ. Δεν ακούω τίποτα. Και εσεί θα πηγαίνατε στον παράδεισο. Σχιζοδήμο, τη φωνή. Έλα, ρε, μα ακούτε, εγώ σα ακούω μια χαρά, ρε. Εγώ δεν ακούω τώρα τι. Γιατί ρε φίλε δεν μάθω. Συζοδήμος είναι, τι να κάνω. Πάμε. Για πού. Ραπ. Ραπ. Τώρα σε ακούω. Εντάξει. Ωραία. Το διόρθωσε συζοδήμο. Τι κάνεις ρε φίλε. Έλα. Είμαι αυτός που συναντηθήκαμε στα επίσημα χθες. Που με κοιτάς και μου λες θα με δείρεις την ώρα που βγήκες να πας για πάνω. Α, εσύ αρκουδά είσαι. Αρκουδιάρη. Τέσσερις ορόφους να κατουρίσουμε ρε πούστη. Κατάλαβε. Δύο τουαλέτες και την ώρα που πάω να κατουρίσω εγώ στο Πανθεσσαλικό, πάει ο άλλος να βάλει χαρτί υγείας. Κάτσε ρε πως να το προστάτη μας έφτασε μέχρι τον Αστράγαλο. Τι κάνεις. Καλά είσαι ρε φίλε. Αφού με βλέπεις αρτιμελή καλά είναι. Μπράβο ρε αγόρι μου, μπράβο. Από το Γαλάτσιο ο Παοξής έγινε ρε. Σε θυμάμαι. Τι λέει. Όλα καλά. Συγχαρητήρια στα παιδιά του Βόλεϊ. Ανεπανάληπτη νίκη μέσα εκεί. Τι να πω, δηλαδή το βόλεϊ. Όχι, αν επανάληπτε, πριν μια εβδομάδα το ξανακάναμε. Εντάξει, δύο μάτσε εκτό έδρα να πάρει δεν είναι εύκολο. Αυτό αδερφέ, θα... ήταν τελικό αυτό τώρα. Το ξέρουμε. Και ο άλλο ήταν τελικό. Ο άλλο δεν είναι. Είχε κι άλλη τέτοια. Είχε κι άλλη ευκαιρία. Ναι, σωστά. Λοιπόν. Τη φάση που λένε όλοι με το πέναλτι που γίνεται αρχικά πρωτού πει το call of sight του Ενδρή και την έχει δει ραπ. Ναι, είναι πέναλτι, είναι τράβηγμα. Είναι τράβηγμα. Ναι. Γιατί το δείχνει λίγο σαν να τραβάει πρώτα ο Κρέσπο και μετά τραβιέται. Αυτό το λέω. Πέναλτι είναι. Είναι πέναλτι, ε. Πέναλτι είναι, αλλά μετά πρέπει να κυρώσει και τον γκολ. Αδερφέ, ξύπνησα, γυρίσα. Τάβησε πλεονέκτημα το πέναλτι. Έγινε γκολ μετά. Τρει ώρα το βράδυ. Το είδαμε και αυτό. Και ξύπνησα 10 η ώρα και βάζω το σούπερ. Το ραδιόφωνο του. Σπορ FM, ρε. Ναι. Κλαίγανε αυτοί όλοι. Τι λέγανε. Λοιπόν, τέτοιο κλάμα. Κλαίγανε. Και εγώ που νόμιζα ότι το προνόμιο του Καζαντζίδη το έχουμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τους έχει κάνει ο Σαββίδης. Ο κοντός τους έκανε να κλαίνε. Μπράβο, αυτό είναι επιτυχία. Δεν είναι επιτυχία. Το αλλάζω μετά από μια ώρα και βάζω το άλλο που υποτίθεται ότι είναι αμεράλληπτο στα 103,3. Υποτίθεται ότι δεν ανοίξε κανένα, ρε παιδί μου, είναι πολυμετωπικό. Το ίδιο πράγμα και χειρότερα εκεί. Πάλι. Κλάμα! Κάνανε εκπομπές μόνο να μιλάνε για τον ΠΑΟ. Μόνο για τον ΠΑΟ. Πώς το κατορθώσατε αυτό. Ναι, ρε φίλε. Τι ευλογία είναι. Επόμενη γραμμή. Γεια σου, Γαλάτσι. Τι αγαϊδούρι ο Γαλάτσι. Καλημέρα, φίλε. Έλα, ρα. Καλώς τον. Φώναζε. Τι κάνεις. Καλά, είμαι εσύ. Χρήστος από Πολύχνη. Τι είσαι, αεξής. Στην Πολύχνη και αεξής. Ερωτάω. Δεν γίνονται αυτά. Γιατί πόντι δεν είναι. Πόντι και Παοξίδες. Για να ακούσω. Να ακούσω. Λοιπόν, χθες έσπασε η κατάρα σου. Δηλαδή. Όταν πήγαινε στον τελικό κάτω. Α, ναι. Καταραμένος γουρσούζης αυτός. Πήγε με συμπάθεια στην ΑΕΚ και πάλι. Πάμε στην ΑΕΚ, καμιά κατάρα δεν έσπασε. Μια χαρά που πάει. Εγώ τον άρεγα που πήγε. Στο ραδιόφωνο φώναζε και γκολ στον Πάοκε. Πού να ακούσει ραδιόφωνο αυτός, έβλεπε τηλεόραση. Πού το έδωσε ο μάτς. Στο hardball. Hardball. Όχι, αλλού στην Πολύχνη. Για λέγε.
συγκινητικός Ζάλμαν. Παλιγκαρίσκια ενέργεια βέβαια. Πολύ μεγάλος παίκτης. Και ειδικά αμυντικά. Μας το φύλαγε για το τέλος. Ο Ζάλμαν κάμπος. Ναι, φίλε. Θα ξεράσω, ρε φίλε. Όχι, ήταν όχι μεγάλος παίκτης. Ενέργειά του φανταστείτε. Εντάξει, έκανε την ενέργεια. Την περιμέναμε μία στην αρχή της χρονιάς με τον Άγιαξ και μία στο τέλος της χρονιάς με τον. Με την Μπάγκο. Δύο φάσεις έκανε στη ζωή του τη χρονιά. Γκολ στο ένα, ασίστ στο άλλο. Η κίνηση ήταν του Ίβιτς. Το μάτς το πήρε ο Ίβιτς. Φίλε. Το μάτς το πήρε ο Ίβιτς. Ένα δευτερόλεπτο λίγο για το μήνυμα. Εντάξει. Έπρεπε σήμερα ναι. να δείξετε παιδεία. Ήρθατε εδώ, κερδίσατε 0-3 στην Πηλαία. Ναι. Δεν πετάχτηκε ούτε χαρτομάντιλο κάτω. Ναι. Λοιπόν, τα κάνατε γυάλα όπως είναι όλη η ομάδα σας. Δεν αντέχετε τη χασούρα. Ναι. Εσένα σου λέω. Συνέχα. Μία παρατήρηση ακόμα θέλω να σε κάνω. Να κάνεις ό,τι θες. Στη διαφήμιση. Το τηλέφωνο με δύο όμικρον ρε εσύ. Ναι, αλλά αν δεν είχε δύο όμικρον, δεν θα το προσέγγες. Πώς θα το προσέγγες για να πας την πάσο στο φίλο μου, στο Καζαγέτη. Στο Καζαγέτη. Στο Καζαγέτη. Ωραίος, ωραίος. Άντε, για καλά. Είναι ο Αρμένιος που δεν ξέρει καλά ελληνικά. Σε επόμενη γραμμή. Καλώς τον. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσείς είστε, ναι. Από το Ρόντο παίρνω τηλέφωνο, το Ρόντο Καναδά. Το Ρόντο Καναδά, πολύ ωραία. Ναι. Μόλις γύρισα από το γήπεδο, είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος για την ομάδα μου. Ο Λεμπρόν πήρε τις σκούπες και μας σκούπισε. Παιδιά, δεν γίνανε επεισόδια. Εκεί μια πορτοκαλάδα μόνο πέταξε μέσα στο Λεμπρόν. Το Ρόντο Ράπτορς με τέτοιο, με Cleveland. Με Cleveland Cavaliers. Μιλάμε μια μαγεία, ήμασταν εκεί 20.000 έξω από το γήπεδο. Εγώ δεν βρήκα εισιτήριο τελευταία στιγμή, πήγα έξω. Ρωτάει ο κομμουνιστής πού μας βλέπεις εκεί, από ποιο site. Από το rapto.gr. Μπράβο τον κομμουνιστή, θα του δώσω αύξηση εγώ. Το οποίο θα μπορείς να δεις την εκπομπή και μετά σε υψηλή ευκρίνεια από το High Definition. Ναι, εντάξει τώρα. Η Ορδάν έχει παχύνει. Η Ορδάν έχει παχύνει. Με αυτήν την κοιλιά δεν μπορεί να βγει πλάτα, αγόρι μου. Έχει παχύνει η Ορδάν. Η Ορδάν. Η κάμερα το δείχνει μαζί μου. Τα ακούς, μωρέ. Έλα. Ρε, ακούς, ρε. Δεν ακούς, ρε. Ναι, ακούμε, ακούμε, ναι, ακούμε, ακούμε. Έχει παχύνει η Ορδάν, αγόρι μου. Πώς θα βγει πλάτα έξω. Βγάλε λίγο την πλούζα, με την τρίχα στην πλάτη λίγο. Θέλεις, γουστάρεις, γουστάρω, ναι, γιατί. Σε ποια πλάτη θες. Από τότε που πήρες εκπομπή στην τηλεόραση, εγώ καυτόσα με την πλάτη. Τι θες τώρα να πω. Ναι, άμα γουστάρεις, εντάξει, όταν θα έρθεις στην Ελλάδα, εδώ. Ωραία, φίλε, πόσο κρύο έχει εκεί στον Καναδά, να πούμε. Στον Καναδά που είναι με άλλα παραπάντα εδώ πέρα τώρα. Τι πίνετε στον Καναδά. Δεν μπορώ να σου πω, θα σε κόψουν, θα σε κάνουν μήνυση. Κόπηκε, επόμενη γραμμή. Άμα είχαμε Γιώργο Παπανδρέου, θα έλεγε για ναρκωτικά ελεύθερα και θα την τόπα ελεύθερη. Σ' αρέσει ο Γιωργάκης. Τι να μ' αρέσει. Δεν σας αρέσει ο Γιωργάκης. Ο παπάς του σας άρεσε. Ο παπάς του είχε μια μαγεία πάνω του, ρε φίλε. Αυτός δεν έχει τίποτα. Κρύος. Άχρωμος, έτσι. Άχρωμος. Έτσι είναι. Ο Καραμαλής. Εννοείται. Μεγάλος πολιτικός. Ο Χοντρός. Και ο μεγάλος και ο Κώστας. Ναι. Βεβαίως. Δηλαδή, άμα ερχόταν τώρα ενάντια. Έχει καμία σχέση τώρα ο Κώστας Καραμαλής τώρα εκεί τη Νέα Δημοκρατία, με αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω. Πρώτα απ' όλα, αυτό που πήγαν να περάσουν προχθές το νομοσχέδιο για να ψηφίσουν για τον Τσίπρα, η ίδια η αδερφή του η τώρα δεν το ψήφισε. Η τώρα. Ναι. Έλα. Ναι, δηλαδή το, δεν το έγινε. Ναι. Πάμε κόσμο, ναι. Έλα, φίλε. Κοπριάσε, λέει ο φίλο. Ποιο. Αυτό πιστεύει το μήνυμα. Το ανταποδίδω. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Ράπ, μ' ακού. Σ' ακού, φίλε, ναι. Πρώτη φορά μπαίνω στην εκπομπή. Σα παρακολουθώ χρόνια. Από Αθήνα παίρνω. Τι ομάδα είσαι, Ολυμπιακάρα. Για να σε ακούσω. Τι. Λοιπόν, τι σημαίνει να πω. Σήμερα πήρα τον πρωταθλητή. Μαζί με το Μέτροσπορ, την Αρένα, όλες τις εφημερίδες. Πήρα και τον πρωταθλητή. Ναι. Εσείς. Πού είναι αντικειμενικές. Εσείς πού εμπλέκεστε τώρα στο όλο σύστημα. Γιατί τάσεστε υπέρ τη ΣΑΚ, γιατί. Φοβούνται το Σαβίδι. Τι όχι, όχι. Κοίτα, θα σου πω. Εγώ βασικά είδα χθες προχθές το ματσάκι. Δεν είχα τι να κάνω. Λέω κάτσα τον τελικό ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ναι. Έκατσα το είδα όλο. Είδα ότι ο ΠΑΟΚ κάνει τρεις φάσεις και η ΑΕΚ κάνει μία. Ναι. Και στο ένα καταρχήν θυμάμαι τον Παουτζή που λέει για τον Γλύκο από την αρχή της χρονιάς και πήγε να τον κρεμάσει. Ναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα. Εγώ έχω σαν Ολυμπιακός κάτι άλλες απορίες. Η πρώτη είναι.
αν αυτά που γίνανε εκτός γηπέδου ναι. γίνονταν σε τελικό με Ολυμπιακό φέτος. Ναι. Που έχει υπάρξει τόσο φασαρία και πάνω από ναι, καλά 6 βαθμούς ναι. για αυτά που ίσως γίνανε μέσα στο Πλατανιά. Ναι, ναι, ναι. Άμα γινόταν αυτά και έπαιζε Ολυμπιακός τελικό, τι θα γινόταν στον κόσμο. Χαλάρε φίλε, χαλάρωσε και εσύ τώρα. Να σε απαντήσει. Εδώ έχουν γίνει χειρότερα, ρε φίλε. Στο Καρασκάκι που χθες ακόμα τις κάμερες στο υλικό ψάχνουν. Ε. Καρασκάκι. Όχι, επειδή και καλά το πάω ΚΑΕΚ θα ήταν ένα φιλικό τελικό σε μεταξύ του κτλ. Αγωνιστικά ήταν, έτσι. Και βγήκανε μαχαίρια, όπλα, έχουν κάνει φωτογραφία στο... Άλλο να σακατεύεις τους παίκτες της αντιπάλου στο ξύλο στα αποδυτήρια και άλλο να πλακώνεσαι, και άλλο να πλακώνεσαι στα βουνίδια οι φίλαδοι μεταξύ τους. Που ήταν ούτε ο Μελισανίδη φταίει, ούτε ο Σαβίδης, φταίει ο Βλάξ ή ο Στημένος. Διευθυντής αστυνομίας που 20 λεπτά ο ηλίθιος, ο Βλάξ, άφησε 20 λεπτά. 18χρονα, 20χρονα, ο Βλάκας. Για την αρρωγή, Εφραίμ, μιλάς. Ναι. Δεν μπορούσαν να πάνε εκεί, φίλε. Ποιος δεν μπορούσε εκεί να πάνε. Εκεί ήταν να την κλείσουν από την αρχή, όχι να πάνε μετά. Γιατί, πώς πήγαν. Γιατί άμα πέσουν από πάνω, σκοτωθούνε. Πώς θα πάνε. Όχι, ρε, οι αστυνομικοί γιατί δεν πήγαν εκεί να κάνουν φράγμα. Αυτό λέω, ποιο ρόλο πρέπει να πάνε. Είναι Βλάκας ο αστυνομικός διευθυντής Μαγνησίας. Βλάκας. Και να πεις ότι ρε παιδί μου δεν τα είχαν προβλέψει, αφού τα είχαν προβλέψει όλα. Τα είχαν προβλέψει και ακόμα και μετά και αυτό πάλι εδώ σπάτω γίνανε αυτοί. Οι αστυνομικοί εκεί πέρα γυμνασμένοι όλοι το 90% εκπαιδευμένοι κάτι θεόρατοι μπρατσαράδες, πολεμικές τέχνες οι περισσότεροι κτλ. Δηλαδή δεν τα στείλει 10 παιδιά. Το ότι δεν έχουμε νεκρό εκεί αεξή ή παοξή είναι θέμα συγκυρίας. Ναι, θέμα συγκυρίας. Συμφωνώ. Λοιπόν, το μήνυμα λοιπόν, τώρα για τον ΠΑΟΚ. Εγώ εντάξει, ούτε ΠΑΟΚ και ήθελα να το πάρει, τράκι δεν με νοιάζει όχι να το παίρνει σχεδόν το ίδιο. Απλά ένα παραπάνω για τον ΠΑΟΚ που ήθελα να το πάρει είναι γιατί. Πώς πρόπερση... ήθελες ο ΠΑΟΚ να το πάρει σαν Ολυμπιακός, γιατί. Ναι, γιατί η ΑΕΚ π.χ. πέρσι έκανε μια νίκη 1-0 με 9 παίχτες και μας ζάλισαν, μας τα σκότησαν ότι νομίζαν ότι πήραν και το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ φέτος πραγματικά έπαιξε καλή μπάλα. Πήγε καλά και μ' αρέσει που έχει ανέβει σαν ομάδα. Αλλά όχι ρε φίλε ότι ο Ολυμπιακός έπρεπε να χάσει τον πρωτάθλημα τον ΠΑΟΚ και να σου εξηγήσω το λόγο. Για πες το λόγο. Γιατί ρε φίλε, όταν εγώ ήμουν 20 βαθμούς μπροστά, είχα την ευκαιρία να πουλήσω τον Μιλιβόγεβιτ. Δεν ήσουν ποτέ φέτος 20 βαθμούς μπροστά. Είχα την ευκαιρία να πουλήσω τον Μιλιβόγεβιτ και τον Ιντέγια, αφού μου έκατσε αυτή η ευκαιρία. Γιατί ήξερα ότι είμαι 20 βαθμούς μπροστά. Αν ήμουν 8 βαθμούς μπροστά ή 6 ή 5, δεν νομίζω ότι του πουλάγα για να χάσω το πρωτάθλημα. Οκ, κατανοητό. Επόμενη γραμμή. Κατανοητό. Είναι μια τοποθέτηση. Σου δώσαμε άλλο. Το δικαίωμα σου δώσατε εσύ. Να πω ένα δευτερόλεπτο για το προηγούμενο μήνυμα. Ναι, διότι. Σε χάρη ο Τσίπρα στο κύπελο και 38 εκατομμύρια. Για τη ΣΕΚΑΠ. Ναι, τι απαντάει. Λοιπόν, ο Τσίπρα σε σένα σε χαρίζει το γήπεδο στη Φιλαδέλφια, το οποίο με ρύθμιση ψηφίζεται για το περνάνε στα. Με τον νόμο του δάσους εκεί πέρα λοιπόν, για να κάνει την υψομετρική μελέτη, να πάρει τον συντελεστή για να χτίσει το γήπεδο, έτσι. Ναι. Άιντε. Ναι. Να πάμε επόμενος. Καλημέρα. 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 Νίκος από Κορδελιό. Κορδελιό. Δεν ρωτάω τι ομάδα είσαι γιατί είναι περιττό. Λοιπόν, μεγαλύτερη δονία από αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έχω ζήσει στη ζωή μου. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Πρώτον, γούσταρα παραπάνω που το πήραμε με offside, το δηλώνω για να καταλάβουν, να νιώσουν πώς είναι η αδικία τόσα χρόνια που ζούμε. Όχι ότι θέλω να γίνεται συνέχεια, να το νιώσουν μία φορά. Θα σε χαλάσει άμα γίνεται συνέχεια. Θα πεις καλέ, μην τον κάνεις αυτό. Ναι. Ναι. Θα κλάψω με χαρτομάτι λαμάνεξ. Κατάλαβε. Τι ήταν αυτά, ναι. Δεύτερο, γούσταρα παραπάνω που δεν το πήρα στο βόλιο εδώ μέσα και το πήρα εκεί μέσα. Μαλάκα, ακόμα σε ψάχνω, πού είσαι. Πονάει το πόδι μου! Πονάει πάρα πολύ, πόνεσαι. Κάτι άλλο πονάει, δεν μπορεί να το πω. Δεν έχω νιώσει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι... Φυσικά αν ήταν εδώ ο Μαλάκος και έλεγε αυτό το δεύτερο τζόρνταν, δεν θα γινότανε. Η μοναδική ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα που πολεμάει το κατεστημένο, η μοναδική ομάδα, όλη η Ελλάδα που υπάω. Μην μιλάς για κατεστημένο γιατί θες να γίνεις κατεστημένο. Δεν μπορείς να, αν δεν γίνεις κατεστημένο, να πάρεις πρωτάθλημα ή κύπελλο. Ήδη τρέμουνε στην Αθήνα, ακούνε παντού πάω. Βάλε βόλε, βάλε κύπελλο μπάλα. Φοβερό μήνυμα έρχεται τώρα. Αντί να αλλάξει τον μπουρδέλο, αλλάξαν οι πουτάνες. Δηλαδή, αυτό που λέω εγώ για τους διαιτητές και τις ΚΕΔ και όλα αυτά, τους
τις ενώσεις. Καλά, δεν έγινε και τίποτα. Όποιος έχει μαρούλι, τακτοποιεί τα γεγονότα. Δεν έγινε και τίποτα. Έχει ο Ιβάν μαρούλι. Ας κάνουν ομάδες πρώτα και μετά να τα πούμε. Αυτά τα λέγανε οι άλλοι. Ας κάνουν ομάδες τώρα. Ναι, 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 ναι. Και κάτι ακόμα, κάτι ακόμα για τα επεισόδια. Κάτι ακόμα να πω για τα επεισόδια λίγο. Λοιπόν, επειδή βγαίνουν αξίδες και μιλάνε, τα ντου που φάγανε και τις μάπες, καταρχήν πρώτα προκαλέσαν αυτοί. Τρεις φορές μπήκαν μέσα στο καβούκι τους από την τρύπα, ήταν τυχεροί που δεν είχαν και θύματα. Μία φορά μας φάγανε στο ντου, όταν μπήκαν και μπάτσι και μας κλείσαν στη μέση. Το τι μάπες φάγανε, γιατί βγαίνουν και λένε για λαγούς του Βορρά και τέτοια. Δηλαδή και οι τιμένοι και οι διδαρμένοι φύγανε. Έπεσε ξύλο εκατέρωθεν, πάμε επόμενη γραμμή. Πολύ ξύλο έπεσε. Δώσατε, φάγατε, παλικαρίζιο ξύλο, έπεσε στα επίσημα. Εκεί νίκησαν οι παοξίδες. Το άλλο είχε τραυματίες πολλούς οπαδούς. Και η ΆΕΚ είχε πολλούς τραυματίες. Αλλά το ξύλο το ωραίο έπεσε στα επίσημα. Εγώ το ευχαριστήθηκα. Τώρα, πάμε επόμενη γραμμή. Ένα μήνυμα που έλεγε στην πόλη του Βόλου που έγιναν από την προηγούμενη μέρα. Ναι, ναι. Την προηγούμενη μέρα δεν είχε οπαδούς του παοξίδες στην πόλη του Βόλου. Πήγανε. Του Ολυμπιακού, μήπως με τους αεξίδες μάλλον. Μπορεί να ήταν εκείνο, διότι οι παοξίδες, ειδικά οι οργανωμένοι, φύγαν την άλλη μέρα και φύγαν απευθείας, διότι όσοι ξέρουν το Παθησαλικό, είναι στον περιφερειακό του Βόλου. Μη μωρέ Πασχαλά, ναι, το ξέρω. Πάει απευθείας στον Ολυμπιακό. Πήγαν μέσα από την πόλη. Καλοί άνθρωποι. Όχι, δεν πήγαν από την πόλη, αυτό σου λέω. Πάμε, ήσυχοι άνθρωποι είστε εσείς. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Αριανός είμαι. Ναι. Από Επτάλοφο. Από Επτάλοφο είσαι Αριανός. Ναι, ναι. Δηλαδή, άλλον Αριανό ή Επτάλοφο έχει. Τι λέτε. Έχει. Μην τρελαίνεσαι. Δηλαδή πόσο χρονών είναι ο επόμενος? Δεν το... Μπόρεσε. Εσύ είσαι Αριανός, πόσο χρονών είσαι? 25. 25 χρονών είσαι Αριανός? Ναι. Πώς έγινες Αριανός? Από τον αδερφό μου. Γέννημα θρέμα από εκεί είναι, ρώτημα. Είσαι γέννημα θρέμα από εκεί, από την... Ναι, ναι, από τα Λοφίτης. Πώς νιώθεις? Πώς θα νιώθω? Εγώ πήρα να δώσω απλά συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Εγώ το χάρηκα το κύπελο που πήραν και το χάρηκα πιο πολύ γιατί το πήραμε αυτόν τον τρόπο. Για να νιώσω λίγο κάτω στην Αθήνα πώς είναι να κάνεις τίτλο, ναι, με goal offside και με πέναλτι που δεν υπάρχουν. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ και σε όλους τους ΠΑΟΚΣΥΔες. Γεια σε καλά, φίλε. Ωραίος. Πάμε επόμενη γραμμή. Πολύ ωραίος. Τι ωραίος. Πολύ ωραία μιλάω. Είναι normal αυτός τώρα. Βεβαίως, αυτός είναι normal. Αυτός είναι normal. Βέβαια. Χάρηκε το κύπελο του ΠΑΟΚ Αριανός. Αυτός εδώ. Και εγώ θα το χαιρόμουν αν έπαιρνε ο Άρης με μια δυνατή ομάδα. Ναι, με τον Ολυμπιακό νομίζω ότι. Εγώ και με τον Άρη, με τον Άρη. Συγγνώμη, ειλικρινά. Λε! Έλα, φίλε. Ακούτε. Ακούμε καθαρά, ναι. Ακούμε. Ηρακλής είμαι από το Ρόντο. 13 δολάρια το λεπτό περίπου πληρώνω, δεν είναι τώρα να με κόβετε. Πλάκα, έκανα, θα μιλήσω πολύ σοβαρά. Πες ό,τι θες, δεν μιλάμε εμείς. Λέγε. Εγώ θα μιλήσω πολύ, πολύ σοβαρά. Λοιπόν, καταρχήν, συγχαρητήρια στον Αριανό εκεί που είναι εκεί πέρα το παιδί. Είναι, καταλαβαίνω τον πόνο του και εγώ αυτή τη στιγμή πονάω. Αλλά πρέπει να δώσουμε ένα μεγάλο μπράβο σε αυτή τη μεγάλη ομάδα που λέγεται ΠΑΟ, γιατί έχει μια ιστορία. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Έφερα ένα κύπελο στην πόλη, βέβαια εγώ είμαι στο το Ρόντο, δεν πειράζει, δεν αισθάνομαι σαλονικιό, τέλος πάντων. Όλα καλά παιδιά, όλα καλά, απλά να μην γίνεται αυτό που βρήκατε τόσο καιρό. Αυτό δηλαδή δεν είναι ωραίο. Να πάρετε ένα, να πάρετε δύο, μην τα κάνετε 20. Δεν ξέρω αν έχω λάθος, ας πούμε. Άμα τα κάνουμε 20, θα μας δίνουν συγχαρητήρια οι άλλοι μετά. Ρε φίλε, όχι, δεν θέλω να τα κάνετε 20. Πάρε 5 πέτσινα, όχι 20, ας πούμε. Σα παρακαλώ πολύ. Φίλε, να κάνω μια ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Να κάνω λίγο μια ερώτηση. Κάνε, Γιώργο. Αριανός είσαι? Ηρακλειδέα. Ωραία. Ωραία. Δεν μου λες Ηρακλειδέα, επειδή δίνει συγχαρητήρια στον ΠΑΟ κτλ. Για να αυτό η ερώτησή μου φανερώνει πώς έχει αλλάξει πλέον το DNA του Ηρακλειδέα και του Αριανού. Αν εμείς αυτή τη στιγμή ήμασταν αντίπαλοι στα play-off και έπαιρνα το καλό το εισιτήριο με αυτό το κύπελλο, θα έβγαινες να μου δώσεις συγχαρητήρια? Δεν σ' ακούω καθαρά. Αν ήμασταν αντίπαλοι, λέω, στα play-off. Ναι. Και σου έπαιρνα το καλό εισιτήριο με αυτό το κύπελλο, θα έβγαινες να μου δώσεις συγχαρητήρια? Ρε φίλε, όχι, εσύ θα έβγαινες. Όχι, βέβαια, μ' αρέσεις, αυτό ήθελα να πω. Μα αυτό. Ακριβώς, γιατί ο Ηρακλής ήταν τόσο κάτω και ο Άρης.
Γιατί μας δίνετε συγχαρητήρια. Λίγο πολιτισμός δεν βλαστεί. Δεν είναι θέμα πολιτισμού, ρε φίλε. Είναι θέμα ότι δεν έχουμε πλέον τους ίδιους στόχους. Έρχομαι από παιχνίδι που έπιασα $200 για να το πω. Γιατί με έμεινα στην απέξω. Και έρχομαι εδώ πέρα και βλέπω τα επεισόδια. Εν τω μεταξύ έχω ένα φίλο στην Καρδίτσα, ο οποίος είναι με τους Los Angeles Clippers και τους έκανε γιο να πούν μια μαδούλα από εκεί. Δηλαδή ντροπή πράγματα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, περαστικά στους Clippers και περαστικά στην Nike. Άντε γεια. Άντε καλά. Διάλειμμα κύριε Συνοδημό, διάλειμμα. Μπράβο. Είμαστε λαμό για να παίρνουμε λεφτά, χορηγούς δεν έχουμε μεγάλους. Με τους παπάδες δεν τα πάμε καλά, με την εξουσία δεν τα πάμε καλά. Στην παρακμή είμαστε εδώ στον παρακμιακό καφενείο. Βλέπεις μια κατάσταση του Έλληνα μέσα στο καφενείο, ένα ευρώ καφές, μισό ευρώ το κουλούρι, λαϊκό δικαστήριο έξω, προποτζίδικο παρακεί, το γήπεδο του ΠΑΟΚ στα 500 μέτρα, στα 700 μέτρα του Άρη, στο χιλιόμετρο το Καφτατζόγλιο, είμαστε στο άντρο της παρακμής. Οπότε, τι ζητάμε? Δεν μας στηρίζουν οι μεγάλοι χορηγοί, τι θέλουμε, να μας κάνετε like. Γιατί να μπορέσουμε να λεκδώσουμε λίγο τα τεράκια μας. Να είστε καλά. Ραπτό.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες. Like, μαλάκες, like. Ναι, ενισχύστε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλά. Λαλαλαλαλαλα. Και στην 7 και στην 8 κάνω σεξ τον Ολυμπιακό. Ιβάνο Λέπα, ο Κάρα 0-1. Απίστευτο, παγκάρα μου, αρρώστια. Λοιπόν, και την 7 και την 8. Τραγουδάει τον ύμνο του ΠΑΟΚ και έχει την ομάδα του Βόλεϊ εκεί πέρα. Πρωταθλήτρια ομάδα. Και πρωταθλήτρια ομάδα. Βόλεϊ. Και στην 7 και στην 8 πηδώ τον Ολυμπιακό. Πανταχίδη δώσε, ο Στέφος. Σωτήρης Αγκαμές και Τσούκοβης φατώνεται. Πρωτάθλημα και κύπολο στον πρίγκο τον Λευκό. Λολίτα. Νιέτη Θεσσαλονίκη, λέει ο άλλος από κάτω. Να την πρωταθλητής, ο άλλος χαμός γίνεται. Καλά πράγματα. Το Μαζονάκι που πήγε. Εντάξει, τα παιδιά πήγε. Ο Ζέκα πρόλαβε τα μπουζούκια, λέει ο άλλος. Λοιπόν, αντρίκιο γυναικείο ποδόσφαιρο και αντρικό βόλεϊ. Θάνος Στολτής, δώσε πόνο Γιώργη. Όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ είναι εκεί. Ναι. Ραπ Κουφάλα, χαιρετίσματα από την Κατερίνη. Αρκυρέ, σήκω πήγε, δεν σε χρειαζόμαστε. ΠΑΟΚ, σ' αγαπώ, ΠΑΟΚ, τρία κύπελα σε ένα σεγού, δεν πήρε άλλος κανένας. Τρία κύπελα σου πού. Σε ένα Σαββατοκύριακο, ναι. Ποιο ήταν τρία κύπελα. Το γυναικείο, το. Γυναικείο τι. Πήρε σήμερα ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα στι γυναίκε. Κύπελο, ρε παιδί μου. Έλα, ρε, ραμ. Ο Θάνος. Γεια, ο Θάνος. Ιβάν Σαββίδης, ο Λέω, Λέω, Λέω. Λάζαρος 1968. 68 είσαι μόνο κολόγρια. Κομμουνιστής, μήνυμα. Ραπτό.gr, δείτε τη σημερινή εκπομπή αύριο σε υψηλή ανάλυση. Επίσης δείτε το απολαυστικό βίντεο που φεύγει ο Ραπτός για τον Βόλο και τρολάρει με τον Ταρίβα. Ραπτό.gr. Ραπ ο Γιώργος, ο Βουτσάς. Παοκάρα τρέλα ναι μας. Έλα ρε ραπ. Ραπ γερά και γα. Δεν διαβάζονται αυτά, μας βλέπουνε. Εννοείται. Λοιπόν, παίρνουμε και αθεαματικότητες τώρα, κουφάλες. Λοιπόν, είναι τρελός ο πρόεδρος. Ραπ τρελέ, πάρε την ΠΑΕ. Ραπτό που λέω, ωραίο μαλλί, αδερφές, αγαπώ. Μουστακί, βαρ. Παοκάρα μια ζωή. Μπράβο πρόεδρε, μπράβο πάω. Αντώνης. ΠΑΟΚ, everything. Γιώργος 1926. Ραπτόπουλε, κάνεις έρωτα λακαμά. Ο Καντραρό. Το είναι ευχή ρε μαλακά. Λοιπόν, πού το βλέπετε το ραπ, λέει ο Στέφος. ΠΑΟΚ, ζωή μου, αναπνοή μου. Λοιπόν, μιλάει ο Σαββίδης. Γίνει ο Κούδας απάνω. Ο Ζαγοράκης δεν ξέρω, το βιολίδι δεν είδα. Πάρε κανά. Το Ζαγκώσε ο βιολίδης. Λοιπόν, τον είδε το βιολίδι εκεί. Λοιπόν, χαχαχα, Ιβάνης offside, ρε. Τζόρτα γερά και γλέντα τα κοτιά. Ας μας πει κάποιος που γλεντάνε. Που γλεντάνε, ρε, σύζοδημο.
Έλα εδώ, έλα εδώ. Stage. Stage λέγεται. Πού είναι το stage αυτό? Για εδώ κοντά μας. Κοντά μας είναι. Σε πάμε να τον φιλήσεις τον Ιβάν. Σε πάμε να τον φιλήσεις τον Ιβάν. Για όσο είναι ο άνθρωπος εκεί να κοιτάει το σύλλογο. Ο Βάζελος Αργυρός γιατί ναι. Κανονικά δεν έπαιρνα να μετρήσω τελευταίο πόντο στο βόλιο γιατί ήταν offside. Ναι. Ραπτό.gr λέω. Πρωταθληματάρα θέλω άλλο. Λοιπόν, ράπ είσαι τεράστιο. Κώστας Γιόργκας. Γεια σου Κωστάκη. Ο Κάνι εσύ και κανένα δυο μποτήλια που κάνει μόνο του λέει. Λοιπόν, Θεό Γκριγκόν 16. Ραπτόπουλο θα σε πρίξω. Είμαι απ' έξω. Ο Καντραρό. Δεν με κάνει μαλάκα. Λοιπόν, λεκέ. Like, ναι. Μίτσο είσαι εδώ. Offside είναι τόσα χρόνια η αλόδρυση. Χαρνό μια βάζελε και κολόγαυρη. Ράπα οξάκι, Γιώργο, εγώ έφερα κύπελο. Με λέτε χρυσούζι, το έφερα. Ρε λακαμάδες, πού το βλέπετε το ραπ. Ραπτό.gr και στο Europoan. Ο Αγκαμέ το γύρισε το match. Μόνο Πάοκ. Ο Δημητράτο 26. Χαμό γίνεται. Σ' αγαπώ να ξέρει. Ο άλλο. Θέλουμε Φρίτσλι, Μπάτλι με Ιβάν και Ήβιτς. Αθήνα γαμινέ, ο Πάοκ δεν πεθαίνει. Το γυρνάει, περίμενε ο Σοκράτης. Ραπ κυπελούχε. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, άσε τώρα λιτό και να πάρουμε και τις γραμμές, γιατί... Έλα, φίλε. Λίγο δυνατά, γιατί ακούμε και τον Ιβάν να βγάζει διάγγελμα. Τι κάνουμε, μαγκές, καλά. Γεια σου, φίλε, καλά, εσύ τι κάνεις. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, να πω κάτι για το κύπελο. Όπως ξύπνησε το χαιρόμαστε, η πόλη γιορτάζει. Δεν γιορτάζει η πόλη, οι παοξίδες γιορτάζουν. Αριανοί, Ιρακλήδη. Έχω φίλους Αριανούς και Ιρακλήδη. Το βλέπαμε μαζί με Ελενίκου. Το γουστάρανε όσο γουστάρα και εγώ γιατί μπουνιά στο κατηστημένο της Αθήνα. Πόσο ετών είσαι? 20 χρονών. Ο 20άρης Αριανός και Ιρακλήδης γούσταρε ΠΑΟΚ. Ναι, φυσικά. Εδώ ρε φίλε η κόρη μου έγινε ΠΑΟΚ. Και το πρωί που ξυπνάω έρχεται με τα κουνά γιατί ήρθα 5 ώρα να τα χαρά. Μια είδηση, ένας λόγος γιατί πήγε, μπορεί να πήγες και για εκεί, ε. Πρόσεξε να δεις. Και όχι, είμαι έξω από το ΆΚΑ, ο ΆΚΑ λέω, το Πανθεσσαλικό. Ναι. Και με παίρνει η κόρη μου τηλέφωνο γιατί άκουσε ότι γίνονται μανούρες. Λέει, είσαι καλά, λέω, καλά είμαι, μη στεναχωριέσαι, λέω, θα τη γλιτώσω, λέω, μη στεναχωριέσαι, μη φοβάσαι και τα λοιπά. Λέω, ποιος θες να το πάρει, λέω, το κύπελο. Λέω, πάω φυσικά, η ευκαιρία. Το πρωί που είμαι ροχάλιζα, έρχεται με ξυπνάει, το δεύτερο γκολ το έβαλε ο Ενρίκε, ρε μου λέει. Ωραία, μου πάω ξούκο, ρε. Μπράβο. Τι μπράβο, ρε. Και ισανότερα. Δεύτερο πρέπει να είναι το παιδί. Πάω. Μια χαρά είναι. Λέγε, ρε. Λοιπόν, κάτι ακόμα θέλω να πω στο φίλο μου τον Τζόρνταν. Ναι. Μ' ακούς, Τζόρνταν? Ναι. Πολλά μηνύματα λοιπόν, χαμός εδώ πέρα για όλους μας. Λοιπόν, ναι. Τον ακούω καθημερινά, μια χαρά δυνατά, απλά έχω ένα μικρό παράπονο. Το παράπονο πες αν είναι μικρό, μεγάλο άμα είναι μην το πεις. Και μεγάλο να είναι πες το, δεν πειράζει, το μικρύνουμε. Και είναι. Λέγεται το γέρο μαλά το Τζόρνταν. Ναι, λέγε. Και εμείς παοξίδες είμαστε ρε Τζόρνταν, τόσο πολύ πάθος ρε φίλε, δηλαδή, εντάξει. Πού μ' ακούς καθημερινά στο ραδιόφωνο? Μερικές φορές μου κάνει το τυδέκες μπάλα. Δεν άκουσα. Έλα φίλε. Μ' ακούς? Έλα, πες το ξανά, δεν τα ακούσαμε. Λέγε. Πες το, δεν τα ακούσαμε. Λέω, σε γουστάρω, σε κάνω, αλλά πολλές φορές με κάνεις, ρε παιδί μου, να λέω τη δεύτερη μπάλα. Πώς το λες αυτό, γιατί το λες αυτό? Λαζό, τι δήλωσε ο Μαρινάκης, λέει, να σχολιάσω ο Τζόρνταν τη δήλωση Μαρινάκης. Δεν ξέρω τι δήλωσε. Δεν ξέρουμε φίλε, συνέχισε. Πώς το λέω αυτό, γιατί πολλές φορές εκεί μα μου ξέρω εγώ έτσι αλλιώς με κάθε φίλε να πιστεύω δεν ξέρεις μπάλα. Ναι, αγόρι μου, ναι, πες μου πώς το λες αυτό, γιατί το λες αυτό. Γιατί το λέω σε παρακολουθώ τώρα στην εκπομπή από το ραπτό.gr. Ναι. Και κάθεσαι με τον Γιώργο εκεί πέρα και αναλύεις έτσι αλλιώς. Πολλές φορές μου το βγάζει το πράγμα, δηλαδή να πεις κάτι, το λες σαν βλαχομαγιά μου φαίνεται. Τι να κάνω, ρε φίλε, άμα το βλέπεις σαν βλαχομαγιά, δεν το λέω βλαχομαγιά εγώ. Δεν τα ακούω φίλε μου. Δεν το λέμε σαν βλαχομαγιά. Κλείσε. Αθήνα Μαμιόλα, ο Πάοκ πάνω απ' όλα. Πάμε και στο μπάσκετ πρωτάθλημα. Πάρε και το μπάσκετ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ραπτό Μαλάτος έπεσε από το ποδήλατο και χτύπησε. Είναι τρελός ο πρόεδρος. Άρχοντας είσαι. Πω από τη σπουτάνα, τη χαμός γίνεται. Γλέτα το Μαρινάκι. Γιώργο Σαββίδη γλέτα την Αθήνα. Ο Γιώργος τι να γλεντήσει ρε. Ο μπαμπάς του τη γλεντά. Αυτός είναι βοηθός του μπαμπά. Έχει πολλά ψωμιά να φάει ο Γιώργος. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Δημήτρης Ολυμπιακός. Καλώς τον. Φίλε, γιατί λέτε για την Αθήνα. Εμείς είμαστε τη λέει εδώ το Instagram.
του Γιωργάκη που διασκεδάζουν στο φόρουμ, πώς το λένε, σε ένα μαγαζί, ναι, στο stage, και γράφουν από κάτω, σχολιάζουν στο Instagram του Γιώργου, του Γιωργάκη, οι παοξίδες. Πάμε για double. Για λέγε. Έλα, θα μιλήσουμε. Έλα, σ' ακούμε. Για χαρά, καλησπέρα. Έλα. Εμείς οι Ολυμπιακοί, θέλαμε να το πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο. Γιατί ο ΠΑΟΚ? Γιατί πιο συχαμένη ομάδα την ΑΕΚ δεν υπάρχει, ρε φίλε. Τότε γιατί είστε ενωμένοι όλοι μαζί, ρε φίλε? Καλή ερώτηση. Ποιος είναι ενωμένοι? Έχεις ακούσει κανέναν Ολυμπιακό? Όλη η Αθήνα βομβαρδίζει τον ΠΑΟΚ. Άκου να σου πω κάτι. Εσύ τώρα τι πετάγεσαι από εκεί πέρα? Άσε να μιλήσω με τον άνθρωπο. Α, δεν είναι μία. Δεν κάνουμε κουβέντα τώρα. Κάτσε να μιλήσω. Θέλω να κάνουμε τώρα διάλογο. Να μιλήσουμε. Μην είσαι παρεξηγιάρη. Ακούω εσένα όλη την ώρα να μιλά. Κάτσε να μιλήσω λίγο. Δεν θα κάνετε ποτέ και. Δεν θέλω, τι διάλογα κάνω μαζί σου. Εγώ λέω ότι η ΑΕΚ είναι μικρή ομάδα. Προσπαθεί τόσο χρόνια να γίνει το αντίθετο δέος από πάντα. Εμείς έχουμε μόνο τον Παναθηναϊκό. Και προσπαθεί το. Εγώ χάρηκα που το πήρε μια άλλη μικρή ομάδα με ψεύτικο πέναντι. Δεν υπάρχει πιο. Σήμερα τότε γιατί πέταγες τις καρέκλες μέσα στο γήπεδο, ρε φίλε? Ρε φίλε, και από τη Λαμία να φάναμε, πάλι θα στεναχωριόμασταν. Γιατί πέταγες καρέκλες και κροτίδες και μπουκάλια και τέτοια? Ρε φίλε, άκου να σου πω κάτι. Για να καταλάβεις εσύ κάτι, περίμενε, γιατί το πουλάς και τρέλα. Εσύ με πουλάς τρέλα, ρε φίλε. Φαντάσου εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη πόσο πίσω είστε. Για να σε βάζουν εσένα να έχεις εκπομπή που είσαι ένας ταραμάς. Φαντάσου τώρα, λοιπόν, πόσο φαντάσου τι τα γάρια που μαντάρουν εκεί κάτω σαν και σένα. Τέτοια τα γάρια που δεν ξέρουν από μπάλα, ρε φίλε. Έχεις σκοτάδι, ρε φίλε. Πανηγυρίζεις. Άσε ρε τώρα, γεράματα έχεις εσύ, ρε βλάκα, στο μυαλό, ρε. Το κατσαρόλι το μεγάλο το πιο. Άντε, στείλω να λίγο αυτόν, άστε. Όχι, άσε να πει. Θα πει, συνέχεια. Καρέκλες μέσα, μπουκάλια, κορτίδες, τώρα τα βγήκες τώρα να μας μιλήσεις για μπάλα και για άθλημα τώρα, για βόλεϊ. Βράσε τώρα, βέβαια, τώρα. Τι ώρες εγχείρηση έκανε. Πλάκα μας κάνει. Βέβαια, αν πάρει το κύπελο, όπως μπορούμε να βλέπει. 6 ώρες εγχείρηση έκανε ο άλλος του γνωστού του ηθοποιού, ο γιος, ρε. Μας δουλεύεις. Κι αν ο ηθοποιούς είναι. Κι αν ο ηθοποιούς είναι. Μίλα για μπάλα, ας αυτά, ρε. Μην ασχολείστε. Εγώ να μιλήσω για μπάλα, ρε φίλε. Για μπάλα θα μιλήσετε εσείς, ρε φίλε. Εσείς θα μιλήσετε για μπάλα. Ξέρετε από μπάλα να μιλήσετε για μπάλα. Ρε, το κατανόητο συμπτώσαμε σήμερα. Άκουσε το πρόεδρο. Ο πρόεδρος ο κανονικός είπε ότι να έχετε κουράγια, άλλα 20 θα πάρει. Να είστε εκεί να τα βλέπετε. Καλά, θα δούμε. Αυτά τα τσίγκινα που πήρατε εσείς, τέτοια έχουμε με το κιλό να σας δείτε. Α, μπράβο, μ' άρεσες. Άκουσες την Πεφύλος. Αυτό το τσίγκινο που πήρατε, τέτοια έχουμε με το κιλό πολλά. Το καλό το κατσαρόλι, άκου Χοντρούλη, το καλό το κατσαρόλι το πήραμε σήμερα. Ρε φίλε, τι να μου πεις τώρα. Τι να μου πεις, ρε φίλε, εσύ, ρε φίλε. Τι να μου πεις. Κουβέντα δεν μπορεί να κάνεις, ρε φίλε. Ένας γελίος είσαι, δεν βλέπεις τη μούρη στο καθένα. Εσύ τη δική σου τη μούρη πήγες στο καθένα. Ένας γελίος, τουρκόφατσα είσαι, ρε φίλε. Κάτι εσύ τι είσαι, πιανού απόγονος είσαι, ρε φίλε. Του απόγονος, μάλλον άμα δεις τη μούρη στον καθρέφτη. Τον παπά τον γνώρισες? Που είναι από την Άγκυρα. Στέλ τον Ανίκο, τον παπά τον γνώρισες? Πάμε επόμενη γραμμή. Τον παπά τον ξέρεις, τον παπά σου? Τα γαρόβλαχε, τον παπά σου τον ξέρεις? Πάμε επόμενη. Προτάσμα του χρόνου, χαμός. Θα βγαίνετε, θα κλαίτε τώρα από εδώ και πέρα, θα κλαίτε όλοι σας. Πού είναι αυτό το μαγαζί, πώς το λένε? Εδώ δίπλα. Θα το πάμε. Σε πάω, ρε. Πάμε. Θα σε πάω, τι, τρέμεσαι? Όχι, δεν μπορώ να πάω. Πρόεδρε, εγώ. Τι, δεν γουστάρεις? Γιατί εγώ δεν μπορώ να πάω μόνος? Θα σε πάμε να πάω. Γιατί τι με παστίζει ο κηδεμόνας μου? Δεν γουστάρεις, σε πάω. Πάμε μαζί. Πάμε και τον Κασανιά. Άμα είναι να φάω ξύλο, το φάω μόνος μου. Μην το φάω. Ξύλο, γιατί φοβάσαι? Λέω, ρε παιδί. Μπορεί να φάω ξύλο εξαιτίας σου. Γιατί να το φάω? Θα σέβεσαι τον Τζόρνταν, ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Κατσανή την είπε στην Λακαμία, δεν άντεξε. Ο Ντούσι, τι, λεφτά είσαι, λέει, κι άλλα. Πάω, έλα, φίλε, ρε. Ακούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Αεξής από Βέρεια. Αεξής από Βέρεια. Καλώς όρισες, φίλε. Ναι. Συγχαρητήρια για τον κύπελο στο Ολυμπιακό του Βορρά. Ναι. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Έλα, πάρ' το γρήγορα, άντε. Βάλε Τετάρτη, φίλε. Άντε, ξεκινήστε τώρα να πάρετε και τους μείον 6 βαθμούς, να πάρετε και το πρωτάθλημα. Ναι, πολύ ωραία. Άλλο. Άλλο. Ναι. Και έτσι να κάνετε πορεία με διαιτησία και με...
Εσύ στο κύπελο από τον Ατρόμητο πώς το πήρατε, μπορείς να θυμηθείς? Όπως το πήρες εσύ χθες από εμάς. Τότε γιατί κλαις τώρα? Το Παναθηναϊκό εσύ τι τον έκανες? Γιατί κλαις τώρα, γιατί κλαις? Το Παναθηναϊκό τι τον έκανες? Τι τον έκανες, τον κέρδισε πεντακάθαρα. Τι τον έκανες, ούτε πέναλτι έδωσες, ούτε... Ποιο πέναλτι ρε φίλε, πού το έδωσες το πέναλτι? Ποιο πέναλτι? Κάρτα για θέατρο ήταν εκείνο. Ποιο πέναλτι ρε τζόκαρ μας βρήκε? Κάρτα για θέατρο ήταν. Δεν μου λες, στα μπουζούκια είναι και ο Κίτσας. Ρώτα τον αφίλου σου είναι. Εχθές καταρχήν ήσασταν για κόκκινη κάρτα. Για κόκκινη. Κοίταξε, αυτό αν το έκανε, σου παίρνει την ΕΠΟ. Τι μου παίρνει? Σου παίρνει την ΕΠΟ. Ο Μελισσανίδης, ο Μελισσανίδης την ΕΠΟ την έχει στο δεξί τσιπάκι του. Μισό λεπτό, πώς την έχει, για πες μας που ξέρεις κιόλας. Ναι. Την έχει στο δεξί τσιπάκι. Πώς την ξέρεις, πώς το ξέρεις? Εσύ πώς το ξέρεις ότι την έχει? Θα πας εκεί από τη Βέρεια, δεν είσαι? Ναι. Θα πας εκεί στο χοντρό το Φωτιάδη που είναι πρόεδρος της Εψημερίας τώρα μαζί με τον Μουρτσίλα που θα είναι μετά από δύο χρόνια. Ο Μουρτσίλα. Να σου πω να μαθαίνεις κιόλας. Ο Μουρτσίλα. Ναι. Κοίταξε Τζόρνταν, επειδή είμαι κι εγώ σε ερασιτεχνικό σωματείο, ναι, αντιπρόεδρος, τα, ναι, ξέρω τα πράγματα πολύ. Τι ξέρεις για πες, πάνε στο Φωτιάδη και ρώτα τώρα. Ρώτα. Τα ξέρω τα πράγματα. Πες μου ποιες ενώσεις πήρε. Πες μου ποιες ενώσεις πήρε. Πες μου ποιες ενώσεις πήρε. Έχει ο Μελισσανίδης. Αφού δεν έχει λεφτά, δεν είναι. Πες μου. Γιατί να δώσει λεφτά, αφού πώς την έχει την ΕΠΟ? Και άμα δεν δώσει λεφτά, πώς θα πάρει την ΕΠΟ? Αφού έχει το κορόιδο, ρε, έχει το κορόιδο το Σαββίδι. Διάβρο, το είδε χθε το κορόιδο. Το είδα χθε και πήρε ο Σαββίδι. Πλήρωσε ο Σαββίδι. Πλήρωμα. Αφού είναι κορόιδο και πληρώνει. Διάλειμμα, μην κλαίτε. Στην Ελλάδα. Πάνε στο Φωτιάδη. Στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα γίνονται ή με τραμπούκο ή με λεφτά. Εσύ έχει τον τραμπούκο, ο τραμπούκο πέθανε. Δεν πέθανε ο τραμπούκος. Τον τραμπούκο θα τον δεις από τον χρόνο. Θα δούμε. Πάνε εκεί στο Φωτιάδη, ενημερώσουν παλικάρι μου. Ή στο Μουρτζίλα. Ας πάρει τους 6 βαθμούς τώρα να πάρει το πρωτάθλημα να χαρεί. Μακάρι, γιατί να μην το πάρω, ρε φίλε, δεν το δικαιούμαι. Το πρωτάθλημα δεν πρόκειται να δει καμιά φορά. Δεν το δικαιούμαι. Με τον Τσίπρα μην νομίζεις. Μην δεις κανένα μείον 6 και πάρει double. Γιατί να μην το πάρω, δεν το δικαιούμαι. Εάν δεν γίνει αυτό το μείον 6, ναι, παίρνει στα χαρτιά πρωτάθλημα Ολυμπιακός, διότι πρέπει να τιμωρηθεί. Ναι, άμα σε στηρίξω θα το πάρεις. Άμα σε στηρίξω πώς θα το πάρεις. Δεν ξέρω, συγγνώμη, έλειξε τέλος. Πρέπει να το διαλέξεις. Κασαγιάννη πάνε με στην. Έχει δίκιο σε αυτό. Τι δήλωση έκανε ο Μαρινάκης, γιατί είμαστε αδιάβαστοι εδώ. Ναι. Ο Βρουτόταυρος λέει έκανε μία δήλωση. Θα πάρει λέει άλλα 10-20, ξέρω κάτι τέτοια. Δεν ξέρω. Πάμε διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο πάλι. Πάμε. Θα κλάψω από συγκίνηση. Έτσι το Σαββίδης. Μα... Και ο Μελισσανίδης βγαίνει μετά και λέει δεν ήταν ανθρώπινο λάθος, ήταν αισθημένος ο ερωτός. Ο Μελισσανίδης ήθελε μέσω του Σαββίδη να πάρουν τζάμπα την ΕΠΟ και να του φάει μετά ο Μελισσανίδης τους διαιτητές. Και λέει ο Σαββίδης δεν μου πιάσει τον κόλλο εσύ. Μάλιστα. Αυτή ήταν η ιστορία. Πάω να πληρώνω και εσύ αν κάνεις τον μάγκα με τα δικά μου τα λεφτά. Άντε βάλει καμιά πέτρα στην Άγια Σοφιά να τη χτίσει εκεί κάνα καμπαναρκό. Ένα μπράβο. Άντε μπράβο. Με τα λεφτά τα δικά μου. Θα κάνεις εσύ επανάσταση Μελισσανίδη. Φάει την ζαμπούκι με τον διαιτητή τώρα. Να μην κουνιέσαι. Ένα μπράβο. Άντε μπράβο. Μη λέμε ξανά τώρα για συμμαχίες και τέτοια, ο Τίγρης και ο Πόντιος και ο ένας και ο άλλος. Αυτά είναι... Δεν μου λες ρε φίλε, σε κάνω μια ερώτηση. Αυτά είναι λόγια της πλάκας. Δεν μου λες σε κάνω... Η ΕΠΟ είναι μόνο γαμική. Παρτούζα δεν την παίρνει κανένα. Ακριβώς. Εσύ τώρα πώς αισθάνεσαι τώρα σαν Παναθηναϊκός, ναι, ναι, και από την Βόρειο Ελλάδα, από την Κομωτινή. Με το Γιάννου Σεντερφόρτον. Όχι αυτό. Ναι. Στο άλλο, στο παρασκήνιο. Να βλέπεις τον Αλαφούζο να κάνει κολοτούμπα και να πηγαίνει με το Μαρινάκι και να λέει θέλω να επικυρωθεί η βαθμολογία. Ναι, και να οι εξηγιαντές κλπ. Τι λέεις εσύ γι' αυτό? Συγγνώμη, ο Αλαφούζος πήγε με το Μαρινάκι. Με ποιο πάει, δεν το βλέπεις? Φανερό είναι αυτό. Πού το βλέπεις εσύ? Ρε φίλε, θέλει να επικυρωθεί η βαθμολογία. Πάρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, δεν το βλέπεις? Εγκρεμούν υποθέσεις. Δικαστικές. Κλείσε, είσαι αδιάβαστος. Επόμενη, ναι, γραμμή. Είσαι αδιάβαστος. Είσαι αδιάβαστος. Δεν πληροφορήθηκες. Εκτός, ναι, αν το ξέρεις και λες, μα γιατί. Άρα είσαι αφελής. Ναι. Ή αφελής είσαι ή αδιάβαστος. Επόμενος κύριος, ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλώς το. Θοδωρής από Εύωσμο. Εύωσμο. Καταρχήν εντάξει, τι να πω. Έρχομαι κατευθείαν από το Βόλι. Ακούτε τη φωνή μου πώς είναι. Ποιο Βόλι? Από το Βόλι, από το αεροδρόμιο. Α, πήγες εκεί. Ναι, ναι, ναι. Στα μπουζούκια γιατί δεν πήγες?
στα μπουζούκια, εντάξει, δουλεύουμε και όλα, αύριο τι θα γίνει. Λοιπόν, δύο πράγματα γρήγορα για το Βόλι. Παλικαρίσια νίκια τα παιδιά. Δεν θέλω να σταθώ σε άλλα πράγματα. Ήμασταν εκεί πέρα, κερδίσαμε. Κρατήσαμε το πρωτάθλημα Θεσσαλονίκη. Εμείς εδώ πέρα τα χάσαμε 3-0. Ήμασταν εκκλησία, δεν κάναμε τίποτα. Εκεί μέσα άρχισαν να πετάνε μπουκάλια, ιστορίες γνώστα αυτά. Τέλος πάντων, συγχαρητήρια στα παιδιά. Πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο και θέλω να κάνουμε ένα διάλογο πάνω σε αυτό. Θα μιλάω εγώ, θα μιλάτε κι εσείς. Λοιπόν, ακούω τώρα έχουν ξεσηκωθεί όλοι κατά του ΠΑΟΚ και κλοπή τίτλου και κάτι ακούω από τους υπεύθυνους επικοινωνίας να ξαναγίνει αν υπάρξει ένσταση από ΑΕΚ και είναι υπέρ και Ολυμπιακός αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ντρέπονται να βγαίνουν? Εγώ καταρχήν είμαι 22 χρονών. Ό,τι ξέρω ψάχνοντας από ιστορία και από τον πατέρα μου, τα ξέρω με γυαλιά ποδοσφαίρου και όχι με παροπίδες. Ο πατέρας σου αυτή τη νίκη τη γούσταρε με παθός, με τον τρόπο που την πήρε ο ΠΑΟΚ? Γιατί ο μέσος 50ης ΠΑΟΞης, 45ης, 55ης, ναι, 55ης, έχει καβλώσει με τον τρόπο που πήρε ο ΠΑΟΚ το κύπελο στον αγωνιστικό χώρο και στο παρασκήνιο. Αυτό που τον εξέτειρε, αυτό που τον έκανε να νιώσει ακόμα καλύτερα, να γουστάρει, δεν ήταν το μάτς που το πήρε στο χορτάρι, είναι ότι ένιωσε δυνατό στο παρασκήνιο. Αυτό τον έκανε ακόμα πιο πολύ να χαρεί. Πώς το εξηγείς αυτό? Ο πατέρας σου, ναι, που είναι 50 χρονών, 52, τι σου είπε, πώς το εξέλαβε, πώς το ένιωσε, πώς το έζησε αυτό? Θα σου πω τι είπε ο πατέρας μου και θα σου πω και τι θα πω εγώ. Ο πατέρας μου, Κασαγιάν, τι λέει, του άρεσε, γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, 30 χρόνια, 40 τώρα που είναι στο γήπεδο και τώρα βέβαια σταμάτησε λόγω προβλημάτων κλπ. Είχαν πονέσει τα μάτια του να βλέπει διαιτησίες όχι 60-40, όχι 70-30, διαιτησίες 100-0, όλοι τελικοί να γίνονται στην Αθήνα, να μεθάνε τους διαιτητές και μετά να βγαίνουν οι διαιτητές και να λένε τι, σταματήστε λέει να πέφτετε κάτω, με έχετε κάνει ρεζίλη. Είχε πει ένας διαιτητής, δεν θυμάμαι τώρα όνομα, σε έναν αμυντικό και το είχε ακούσει ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ένας αμυντικός του ΠΑΟΚ, και μετά τα έλεγε συνεντεύξεις. Γι' αυτό γούσταρε ο πατέρας μου. Γιατί τόσα χρόνια αδικία. Ένιωσε δηλαδή το ζυγό απάνω από το κεφάλι του αφέντη απέναντι στο δούλο και λέει ξεσηκώθηκαν οι δούλοι τώρα. Αυτό είπε ο μπαμπάς, κάτι τέτοιο είπε. Αυτό κάτι κατάλαβα εγώ από τους 45άριδες, 48άριδες συνομιλικούς του Παοξίδη. Έτσι είναι. Έγινε φίλε, ευχαριστώ. Να σου πω και κάτι. Να πεις ό,τι θέλεις. Είναι παράξενο την ώρα που γίνεται η σέντρα ότι είναι 1,5 μέτρο offside ο Ενρίκε, το έχουμε δει όλοι καθαρά. Ναι. Θα το πω αντικειμενικά, ήταν offside. Ναι. Το παραδέχουμε παντελονάτα. Και είναι δύσκολο όταν γίνεται η σέντρα η επιστροφή του Ενρίκε να γίνει διαιτητικό λάθος? Πες μου λίγο αντικειμενικά. Κοίτα. Το ότι γυρνάει δηλαδή στη σέντρα, το ότι γυρνάει δηλαδή πίσω γρήγορα Ενρίκε και φαίνεται σε θέση όχι offside. Έκανε την ανάποδη κίνηση, λες. Ναι, 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 ναι. Είναι δύσκολη φάση. Δηλαδή, ναι μεν είναι εύκολη όταν το βλέπεις σε replay, αλλά είναι πολύ δύσκολη. Εγώ θα πω ότι η γενική εικόνα του διαιτητή ήταν καλή. Γενικά. Άριστος ήταν. Τώρα, υπάρχει το θέμα του Χριστοδουλόπουλου με την κίτρινη, η αγωνιά του μάτους που είναι κόκκινη και τον κόκκινο. Περίμενε. Υπάρχει και πέναλτι βέβαια το οποίο δεν το δίνει. Αυτές οι τέσσερις φάσεις είναι. Ωραία. Εγώ τι θέλω να σου πω εγώ σαν ουδέτερος παρατηρητής. Στον Ολυμπιακό με ενοχλούσε το γεγονός ότι ο διαιτητής ήταν τόσο χεσμένος που από το πρώτο λεπτό έσπρωχνε τον Ολυμπιακό σε πάρα πολλά χρόνια, σε πολλά μάτς. Ενώ στην Ευρώπη αυτοί που παίρνουν τα σφυρίγματα, δηλαδή Ρεάλ, Μπαρσελόνα κτλ, ναι, ναι, υπάρχει μια διαιτησία 50-50 και στις επιμέρους φάσεις, στις δύσκολες, πηγαίνουμε τον ισχυρό. Με τον ισχυρό. Πηγαίνουμε τη μεγάλη μάνα. Αυτό είναι παγκόσμιο. Εκείνο το οποίο ήταν έτσι πολύ έτσι φασιστικό είναι η ψυχολογική βία στο διαιτητή να είναι 90 λεπτά 90-10. Υπήρχαν τέτοιες διαιτησίες. Εάν κατορθώσει ο ΠΑΟΚ να κάνει τέτοια διαιτησία, δεν ξέρω. Πάντως δείχνει ότι στο παρασκήνιο τα λιμά, τα λιμοτάγαρα και τους λιγούριδες
ο Χρυσαβίδης και καλά κάνει. Και ο Μελισανίδης που κλαίει. Ναι, εγώ το. Με το αλουνό την τσέπη, ρε παιδί μου. Είναι σαν να πω εσύ ο Τζόρνταν και ο. Εγώ εσύ και ο Τζόρνταν είμαστε μια τριάδα. Έτσι. Και θέλουμε να κάνουμε μια μαγιά, μια επένδυση. Και πάμε, ξεκινάμε. Είμαι εγώ αυτός που έχει τα μάτσι. Λέω βενζίνη θα βάλετε. Όχι. Πάμε. Βάζω εγώ βενζίνη. Τραβάμε. Στην πρώτη στάση. Πού θα κάτσουμε να φάμε. Θα πιούμε πρώτα ένα καφέ. Πληρώνεις καφέ. Δεν πληρώνω. Ωραία, τα πληρώνω εγώ. Μετά πάμε που λες να φάμε στο εστιατόριο. Πληρώνεις, του λέω. Πληρώνεις εσύ. Όχι, δεν πληρώνω. Πληρώνω εγώ, δεν πειράζει. Ωραία. Κάνουμε 4-5 μέρες μια περιοδία. Πάμε να πούμε να πάρουμε μια επιχείρηση. Και στο τέλος λέμε πόσο χιλιάδες ευρώ έχει αυτό το 100.000. Δίνεις 50. Δεν έχω παρά μόνο 10 να σε δώσω. Μάλιστα. Δώσε τις 10. Δίνω εγώ τις 90. Και τι θες να είσαι συνέτερος. Έτσι, έτσι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Δεν λέω πως Μελισσανίδη. Συνέτερος να είσαι. Δεν γίνεται. Εγώ σαν παοξής το κύπελο το πανηγύρισα. Δεν το χάρηκα τόσο όσο. Γιατί δεν θα γίνω αυτά που έκραζα. Πόσο χρονών είσαι. Πόσο. Χρονών είσαι. Είμαι 22 χρονών. Ο πατέρας σου είναι καλά, ζει, πόσο χρονών είναι. 55. Πώς, είπαμε 55 χρονών. Πώς το ένιωσε. Ο πατέρας μου. Το γούσταρε πολύ. Το γούσταρε. Επόμενη γραμμή. Ο 50άρης παοξής, έχω δει πολλούς σήμερα, με το ξύπνησα αργά το μεσημέρι, το γούσταρε, το πανηγύρισε, κάβλωσε. Ο πιτσιρικάς λέει, μα δεν θέλω έτσι. Ρώτα τον 50άρη τον παπά του, είναι επικοινωνιολογικό το θέμα. Τρίτος από το τέλος, καλημέρα. Καλημέρα. Σχιζοδήμο, τρεις φορές καλημέρα, λέω, αυτός δεν με λέει καλημέρα. Έλα φίλε, ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, θέλω να πω για το Μαλάτο που χάθηκε. Γιατί χάθηκε ο Μαλάτος. Γιατί προφανώς δεν είχε κουράγιο να έρθει. Λέει την άλλη Κυριακή που θα έρθει. Είναι μεγάλη λιράτη κότα. Κότα. Να του πεις. Έτσι είναι. Καλά του είπε ο Τζόρνταν, είναι μεγάλη κότα. Όταν μας έλεγε για το Βόλιο ότι σας νικήσαμε την έδρα σας, πανηγύριζε. Έτσι. Τώρα που χάθηκες ρε Μαλάτε. Ότι και να πει έχεις κρυφτεί να πούμε, στο λαγούμι σου λέει, είσαι μέσα. Ασλαμάς Μαλάτος δεν ήρθανε. Ασλαμάς Μαλάτος κόκκινη κάρτα. Κοτέψανε λες, και εσύ, συμφωνείς με τον Τζόρνταν. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή, κοτάρες λέει, πρώτο τελευταίος. Αυτός ο Αριανός τι να πει εδώ ο άνθρωπος. Αυτός προς τιμή του. Που δεν βγαίνει Αριανός να πει τι, να κλάψει για τη Λαμία. Τι να πει, έχει πολλά να πει αυτός. Λαλίστατος είναι. Δεν βγαίνει Αριανός. Τι να πει. Φέρτε πίσω τον Κόντι. Τι να πει. Φέρτε κάνετε πίσω τη Λέσχη. Πρώτο τελευταίος. Καλημέρα. Καλησπέρα Κώστα. Γεια χαρά στα παιδιά. Καλώς. Γιάννης Επανομή Παοκτσάκη. Εδώ και χρόνια μένω στην Αμερική. Δεν κάνω πλάκα έτσι. Δεν ξέρω άλλος αυτό το ρόντο τι έλεγε. Πόσο χρονών είσαι. 34 με φίλε. Επανομήτης. Ναι, ναι. Έρε πατρίδα. Λοιπόν, άκου τι γίνεται τώρα. Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ θέλω να μιλήσω δύο λεπτά. Και εγώ δεν είμαι χαλβάς σαν τον άλλον που έδινε 13 δολάρια. Το εγώ τηλεφωνώ μέσα από το κινητό μου, μένα από το Skype. Την εφαρμογή γίνεται τζάμπα. Δηλαδή, ο άλλος ο χαλβάς τι κάνει. Χαλβάς. Λοιπόν, ο χαλβάς ο άλλος έλεγε για το Toronto. Θέλω να ξεκινήσω λίγο από εκεί, γιατί και εγώ βλέπω μπασκετάκι, ας πούμε, full. Έτσι. Υποστηρίζει μια ομάδα ο τύπος του οποίου του γίνεται. Ωραίος. Να πω. Ναι, 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 βέβαια. Έλα λοιπόν, ο άλλος ο Χαλβάς υποστηρίζει μια ομάδα, ας πούμε, υγιέστατη οικονομικά, οκ, okay, που έχει μια δυναμική αλφα, αλλά σκέψου εσύ ότι είναι σαν τον Άρη δηλαδή. Δηλαδή έχουν 7.500-8.000 διαρκείας. Ναι. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Δηλαδή μιλάμε για μια ομάδα που γεμίζει το γήπεδο και είναι φίλαθλη του καλού καιρού. Μάλιστα. Τέλος πάντων, στην ουσία, εγώ για την Παοκάρα θέλω να πω τώρα, ας τον άλλο το βλάκα. Λοιπόν, έχει αδικηθεί πάρα πολλές φορές ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ο υγιής κόσμος του ΠΑΟΚ, δεν τον φοβάμαι τον ΠΑΟΚ και γιατί, έτσι. Αν πάει να γίνει δυναστεία με την κακή έννοια του Κόκαλη, του Βαγγέλα κτλ., ο υγιής κόσμος θα στραφεί στο υγιές μπασκετάκι. Όπου εκεί η ομάδα που έχουμε όχι απλά είναι αξιόλογη, αλλά την επόμενη διετία θα ανοίξει φτερά και θα με θυμηθεί. Τι λέει, η κάρτα της εξουσίας είναι πολύ μεγάλη. Τι να σου πω, δηλαδή,
Αυτό μπορεί να το νιώσει κάποιος που είναι αντιπολίτευση και γίνεται εξουσία. Είναι μεγάλη ειδονή η εξουσία, μεγάλη ειδονή η δύναμη, μεγάλη ειδονή το να είσαι λύκος και όχι πρόβατο. Και πώς σε αλλάζει αυτό σαν άνθρωπο, ρε φίλε. Δεν νομίζω. Ποιον άνθρωπο. Σε αλλάζει, σε μεταμορφώνει αυτό που είπες, γίνεσαι λύκος μετά. Μα γίνεσαι λύκος. Έχεις απόλυτο δίκιο, ρε φίλε. Εγώ στο ράδιο κάναμε ένα μετάδοση μαζί όλοι. Και μου σφυρίζουνε, δες λέει είναι offside τον goal. Και του λέω πείτε ότι το goal είναι offside. Μην το πνίξουμε τον goal. Σε τιμάει πάρα πολύ αυτό. Είναι τον goal offside, μην το πνίξουμε σαν ραδιόφωνο, πρέπει να το πούμε. Σε τιμάει πάρα πολύ αυτό και ήθελα να σου το πω έτσι. Ναι, κάναν έτσι, κοίτα. Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Έτσι όλα, είσαι καλυμμένος. Να πω κάτι τελευταίο για να μην κρατάω και τη γραμμή, να μιλήσω επόμενος. Λέγε. Λοιπόν, χθες εγώ. Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα, δεν είναι το πιο εύκολο να βλέπουμε ελληνικά μάτς. Ναι. Το έβλεπα σε ένα link δηλαδή της Πούτσας. Μη. Επόμενη γραμμή. Μη. Πάμε. Τον έκοψε τώρα γιατί του ξέφυγε. Ναι, δεν ήταν πρέπον. Επόμενη γραμμή, τελευταία. Φυλακή θα πάμε. Αλλά έχουμε τον Τσίπρο τώρα. Θα κανονίσει τίποτα Ιβάν να πας χώσουν μέσα. Του Καλαϊτζίδη τον άφησε μέσα. Μέσα είναι ο Καλαϊτζίδης. Τον μπουζουριάσατε ρε φίλε πίσω. Μα πόσο... Πάμε, επόμενη. Ναι. Καλησπέρα Αλάνια. Καλώς τον. Τι κάνετε ωραία. Καλά ωραία. Γιώργος από Επτάλοφο, σκατόγαυρος. Γαύρος. Τι κάνετε Αλάνια, πώς θα περνάτε. Ο Τζόρνταν στα πάνω του. Κύπελα στο πρωτάθλημα γυναικών. Κύπελα πρωταθλήματα στο βόλεϊ. Ναι. Καλό είναι να φτιάξουν καμιά λέσχη γιατί είχαν μέσα το κεφαλοτήρι τόσα χρόνια. Ναι. Να βάλουν και κανένα κύπελο. Ναι. Είχε βρωμίσει κεφαλοτήρι. Ενώ εσάς, τι βρωμίσε εσάς. Εμείς δεν τσόρταν 44, 27 και 17 double. Δεν τα αφήσουμε το άλλα, πες μας τι μία πια είναι. Το είδε στο αφιέρωμα τσόρταν απόψε που είχε το Euronews για τον ΠΑΟΚ. Το δικό σου είναι τι μία το κύπελο φέτος. Για το κύπελο, ρε, το είδες στο αφιέρωμα του Euronews. Το δικό σου κύπελο είναι τίμιο φέτος. Βάσει εικόνα σε όλο τον ξένο το θεσμό. Μην μιλάς, Γαβρο, μην μιλάς. Είναι το κύπελο δικό σου. Κοίταξε να δεις, βάσει εικόνα ότι δείξαν οι τέσσερις μεγάλες ομάδες, παίξαν οι τέσσερις ομάδες μεταξύ τους. Είναι τίμιο. Και το πήρε μεγαλύτερη. Δεν είναι τίμιο. Είναι τίμιο. Άρα και αυτό είναι τίμιο. Πώς είναι αυτό. Έτσι λέει αυτό. Αυτό το λέει. Πώς θα γίνει. Αφού είναι λέει τίμιο το δικό σου και αυτού. Λέει αυτό. Ναι. Έτσι όντα. Ρε φίλε. Ναι. Άντε τον γκολ ήταν offside και δεν το δίνε. Αν έδινε πιο νωρίς το πέναλτι, πάλι δεν μιλάγαμε για offside. Αλλά λέω το άλογο. Άντε και δεν μετρούσε τον γκολ. Ένα ήταν. Δεν μπορεί να ξέρουμε τι θα γινόταν στην πορεία. Πάμε παρακάτω, λέγες. Να σου κάνω μια ερώτηση που θέλω. Να σου κάνω μια ερώτηση. Κάντε να. Γιατί πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ έχει αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Έχει καμιά σχέση ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Γιατί σας έχει κολλήσει αυτή η ιδέα η ψωροκόστανα εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη. Δεν μου λες να σου πω. Πρώτος ποιος είναι στη βαθμολογία, ακόμα δεν είναι επικυρωδική αλλά αυτή τη στιγμή. Ρε χασιάστε μας με τη βαθμολογία για φέτος και για τον χρόνο. Ποιος είναι πρώτος. Τι με νοιάζει η βαθμολογία, αυτό που σε ρωτάω εγώ μπορεί να αποπαντήσει. Έχει καμιά σχέση φίλε, τίποτα εσύ με τον Ολυμπιακό. Πάω να πάρω το πρωτάθλημα από ποιον θα το πάρω. Πάω να πάρω, πώς έλεγε ρε φίλε. Σταμάτα λίγο, σταμάτα μην μιλάς πάνω μας. Πώς έλεγε. Εδώ έβλεπα βόλεϊ. Σταμάτα λίγο ρε, περίμενε λίγο. Πώς σε λένε. Δεν άκουσα τι είπες. Το όνομά σου πώς είναι. Γιώργος. Πάει ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα Γιώργο φέτος. Ναι. Από ποιον θα το πάρει. Μακάρες το πάρει, τι με νοιάζει. Από ποιον να το διεκδικεί. Δεν με ενδιαφέρει από ποιον το διεκδικεί. Από ποιον θα το πάρει τώρα. Από το δικαστή. Ναι, ποιος είναι αντίπαλος. Ο δικαστής δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει. Ο δικαστής είναι αντίπαλος. Ο δικαστής είναι αντίπαλος δικό σου, ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρει εμένα, δεν έχει να πάρει τίποτα από μένα. Δεν κατάλαβε. Τι να πάρει από μένα. Ένα από τα 44 χέστηκα. Τι με ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Εγώ σε ρωτάω άλλο. Μπορεί να μου απαντήσει αυτό που σε ρωτάω. Έχει καμία σχέση με τον Ολυμπιακό Οργανισμό. Γι' αυτό λέω δεν έχω καμία σχέση, δεν έχουμε καμία σχέση. Μισό λεπτό, δεν έχει. Άκου λίγο. Να σου πω και κάτι τελευταίο. Γάβρε, εμένα. Του δίνεται η ευκαιρία με έναν παράγοντα που το έχει το χρήμα. Δεν ξέρω. Συμφωνώ. Του δίνεται η ευκαιρία να το κάνει μετά από 5 χρόνια. Ναι. Εντός γηπέδου και εκτός.
να μην το ονειρευτεί, λες, πρώτον. Μακάρι, μακάρι. Ακούμε, δεύτερον, εσένα δεν σε ανησυχεί σαν αντίπαλο. Δεν μου λες, δεν σου μπαίνει. Ακούμε λίγο. Δεν σου μπαίνει στο ρουδούνι. Όχι καθόλου, δεν μου μπαίνει ούτε στο ρουδούνι ούτε πουθενά. Δεν τον φοβάσαι, δεν τον υπολογίζεις. Καθόλου δεν τον υπολογίζεις. Ωραία, σε κάνω μια ερώτηση τώρα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω εγώ. Άσε τα 40 τόσα που έχεις. Ναι. Τι δεν έχουν, το πιάνω τι... καθόλου, ρε φίλε, 40 τόσα. Τι έχουμε να... Λάρισα, Άρης, Ηρακλής, Καλαμαριά, όλοι το είναι το ίδιο για μένα, δεν το καταλαβαίνεις. Ε, πώς είναι το ίδιο ένα. Όλοι, ρε φίλε, τώρα. Ο ένας έναν έχει... έχω αντίπαλο, έναν. Ποιον. Τη Μίλαν. Τι έχεις. Τη Μίλαν. Τη Μίλαν έχεις αντίπαλο. Έχει περισσότερα πρωταθλήματα από μένα. Εσύ είσαι πιο γάζος και από τα λάχανα, ρε φίλε. Τέλος, τάρι, τάρι. Κάτσε καλά τώρα, ρε φίλε. Να πω κάτι τελευταίο. Δηλαδή, τάρι. Τι έγινε να ζηλέψει τώρα ο Πάοκ από τον Ολυμπιακό, για το όνομα του Θεού, ρε. Ξεκουρίστε τάρι, λίγο. Τάρι, τη Μίλανε. Ναι, ναι, παίξε με τη Μίλαν, πάλι στο καμπιονάτο. Ελπίζω ότι. Εκεί θα γίνει σαν την Περούτζια μόλις πας με τη Μίλαν. Ελπίζω την άλλη. Σαν την Τσιταντέλα, μάλλον θα γίνει. Ελπίζω την άλλη Κυριακή ο Τζόρνταν να έχει εδώ το Μαλάτο και τον Ασλαμά. Για να έχουμε μια έτσι πιο εμπεριστατωμένη εικόνα. Άκουσες τι είπε, ρε φίλε. Τι είπε. Έχει τη Μίλαν αντίπαλο. Η Μίλαν το ξέρει. Τε, φτάνει. Να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο, θέλω λίγο να κάνω. Ναι, ναι. Είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα για περιγλυκών και τα λοιπά, επειδή έχω και μια πληροφόρηση για την υπόθεση του Απόλλων Σμύρνης που πλακώσαν στο ξύλο τον διαιτητή στην Κρήτη, τον παρατηρητή. Έχω πληροφορίες ότι πάνε και αυτή την υπόθεση, όπως με τη Λαμία, να την κουκουλώσουν. Και θα πρέπει ο Καρυπίδης να πάρει λίγο τα μέτρα του εκεί πέρα με τους νομικούς, γιατί πάνε να την κουκουλώσουν και αυτή την υπόθεση. Τα μέτρα λένε του Άρη θα πάρει ο Καρυπίδης. Τα μέτρα του Άρη. Δεν ξέρω τι. Εγώ εφησώ την προσοχή και πάνε να την κουκουλώσουν και αυτή την υπόθεση. Δεν μπορεί να πει, τελειώνει το πρωτάθλημα, δεν ανεβαίνει ο Άρης. Μένει ο Καρυπίδης. Τι γίνεται. Πώς το ονειρεύεσαι το έργο, μείνε λίγο. Δηλαδή, πες ότι δεν βγαίνει, το πιο φυσιολογικό. Και. Θα πρέπει να βρει κάποιον ισχυρό παράγοντα ή δίπλα του ή να δώσει την ομάδα. Δεν γίνεται αλλιώς. Ποιος θα την πάρει την ομάδα. Έδειξε ότι μόνος του αυτή τη στιγμή έχει ομάδα. Δεν είναι εθνική ψιλοχρεωμένο, γιατί θα έχει ανοίγμα το Άρης. Μόνο από τον Τσιμπούρ και τον, πώς λένε, τον Ταυλαρίδη θα έχει πάνω από ένα εκατομμύριο. Τώρα τους άλλους δεν ξέρω τι είπε. Θα έχει ένα άνοιγμα, δεν θα είναι μηδέν τα χρέη. Ποιος θα πάρει μια ομάδα. Είναι υπεύθυνος απέναντι στον κόσμο του Άρη, ναι, να βρει ή μια διάδοχη κατάσταση ή κάποιον συμπέκτη. Κάτι έμαθα, θα μπει ο Σκόρδας, λέει πάλι. Θέλει να έρθει. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζεις. Κάτι μαθαίνω, Κόντης θέλει να γουστάρει πάλι να μπει. Η παλιή. Τι έχεις να πεις. Δηλαδή, άλλο θέλω να σου πω. Βλέπεις ότι υπάρχει μια μη καλή κατάσταση. Ο Κόντης, ναι, σαν μάνατζερ έφερε καλούς παίκτες. Αλλά υπερχρέωσε την ομάδα. Εμείς δεν θέλουμε. Αν μπορεί να φέρει κάποιους καλούς παίκτες, άλλο αυτό. Γιατί ο κάθε Κόντης που μπορεί να φέρει κάποιους καλούς παίκτες. Ναι, μισό λεπτό. Γιατί να έρθει ο Κόντης, λέει ο άλλος, που δεν υπάρχουν λεφτά. Αλλά αν είναι να έρθουν για να χρεώσουν πάλι την ομάδα, να μην έρθει κανένα εννοείται. Και τη βάζετε πάλι στην πτώχευση, την πάτε γάμα εθνική και ξανά πάλι από την αρχή. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά τώρα, τι είμαστε. Τα επόμενα τρία χρόνια. Ναι. Πώς ονειρεύεσαι τον Άρη, πώς τον βλέπεις, πώς τον οραματίζεσαι τον Άρη. Ο Άρης πρέπει να γυρίσει εκεί που ανήκει. Άσε τι πρέπει, εσύ πώς το βλέπεις το έργο. Το βλέπεις, ας πούμε, εσύ επιχειρηματίας. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή. Άκουμε. Ναι. Δεν είσαι κανένας άνθρωπος ο οποίος είναι κανένα κορόιδο, ναι, και μέσα στη πιάτσα είσαι, ναι, από πιτσιρικάς, το ξενοδοχείο σου, δουλειά σου κτλ. Ναι. Είσαι κύριος στις συναλλαγές σου, γιατί βλέπω πώς κινείσαι, ναι, είσαι αξιόλογος άνθρωπος. Ο Χατζινάκος με το κτηνιατρίο, ο θείος σου, αξιόλογοι άνθρωποι κτλ. Θέλω να μου πεις, όχι τι θέλεις, τι βλέπεις. Βλέπω. Ναι. Βλέπω ότι η νέα τάξη πραγμάτων αυτή τη στιγμή που έρχεται στα πράγματα, ναι, είναι, είμαστε πάλι αντίπαλοι και δεν με θέλει. Ναι. Είμαι πάλι δηλαδή, ως συνήθως, πάντα είμαι κόντρα με το σύστημα. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει η παράγοντα μου κάθε φορά. Αυτό το σύστημα το ζηλεύεις. Δεν ξέρω, θα είναι αυτό, θα είναι μαζί με. Θα είναι η ΑΕΚ, δεν ξέρω ποιο θα είναι. Βλέπω άλλο ότι η νέα τάξη πραγμάτων είναι αντιπαλός μου. Το ζηλεύεις, σε λέει. Το ζηλεύεις αυτό που είναι σύστημα τώρα. Αυτός νιώθει υπέροχα. Γιατί νιώθει αυτή τη στιγμή ταυτισμένος με μια δυνατή κατάσταση. Δεν ξέρω αν ευνοούμε, πιστεύω ότι δεν αδικηθώ. Εντάξει, ναι, 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 νιώθει πιο ισχυρός. Εσύ πώς νιώθεις. Μετά από τόσα χρόνια που είμαστε πάντα κόντρα στο σύστημα και δεν έχουμε ποτέ συνεργασίες κτλ., η ομάδα δεν έχει ωφεληθεί από αυτή την κατάσταση. Οπωσδήποτε πρέπει να έχει κάποιες καλύτερες δημόσιες σχέσεις σε πολλά πράγματα. Φοβάσαι ότι ο Άρης μπορεί να μονιμοποιηθεί στις χαμηλές κατηγορίες. Ότι υπάρχει προσπάθεια από αυτή τη στιγμή από μια νέα τάξη πραγμάτων που θα διοικήσει το ποδόσφαιρο για να φανίσουν τον Άρη, αυτό φαίνεται. Ωραία. Και από τη χρονιά φέτος στην Β' Εθνική. Ο κόσμος σου στις νέες ηλικίες. Με κόρη μου, ο παππούς της ήταν Άρης, μου λέει πάω κάρο, Ενρίκε, λέει το είδες, λέει τον γκολ που έβαλε. Λέω εκεί ήμουνα, πώς δεν το είδα. Πώς σου φαίνεται αυτό. Σου φέρω παραδείγματα. Ο ανεφιός μου είναι 12 ετών.
Πάω κάρο, μπαμπά του Παναθηναϊκού ο Βλάχος ο Σερέος. Θέλω να πει κανεί παοξάκια. Παοξάκια, ναι. Μα όσο είμαστε αυτή τη στιγμή σε κατώτερες κατηγορίες, είναι λογικό να έχουμε οπαδικό θέμα αυτή τη στιγμή. Βέβαια. Χάνει η ομάδα. Ξεφοριάζει φυσικά η ομάδα όταν. Χρόνο με το χρόνο. Μπράβο. Δηλαδή ο Ηρακλής που επέστρεψε μεν, αλλά αυτά τα 5 χρόνια, 4 πόσα έλειπε. Φάνηκε ότι ξεφόριασε, δεν είχε αυτό το σεβασμό που είχε όταν επέστρεψε στην άλλη τεχνική ο Ηρακλής. Ξεφόριασε. Και είναι και έχω, αντιμετωπίζουμε τον ίδιο κίνδυνο αυτή τη στιγμή. Ναι. Το βλέπεις δηλαδή άλλο τι θέλεις και άλλο τι βλέπεις. Αυτή τη στιγμή είναι θέμα επιβίωσης για τον Άρη. Δεν μπορούμε να λέμε ούτε για διακρίσεις ούτε για μεγάλα πράγματα. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι θέμα επιβίωσης για τον κόσμο. Γενικότερα και το σωματείο, ο ερασιτέχνης με αυτή την κατάντια. Τώρα μαθαίνουμε με τον μπάσκετ, το οποίο είναι ένα ισχυρό κομμάτι του συλλόγου, το μπάσκετ, ναι. Συλλόγου που υποστηρίζεις. Ότι αυτή η Τζόρτζια. Η Τζόρτζια με τον Λάσκαρη έχουν θέματα, βάλλονται, έχουν ρευστότητα κτλ. Δηλαδή βλέπεις ένα έργο να πηγαίνει σε ένα φάσμα. Εγώ το μπάσκετ το βλέπω αισιόδοξα. Το βλέπω αισιόδοξα. Το μόνο κομμάτι δηλαδή. Το βλέπω γιατί έχει νοικοκυρευτεί ομάδα, τελειώνει και το άρθρο 99 το πλέον, και τελειώνει και το χρέος της ομάδας και πλέον νομίζω από του χρόνου είναι πεντακάθαρη ομάδα. Για να μπορέσει σιγά σιγά να αρχίσει να διεκδικεί τίτλους εκεί πέρα. Γιατί αυτή είναι η μέρα του. Την άλλη Κυριακή, πώς. Δεν μου λες για να το κλείσουμε. Ναι. Εχθές είχαμε τον τελικό. Ναι. Ήθελες. Ποια ομάδα ήθελες να πάρει το Κύπρο. Την ΑΕΚ. Ήθελες. Μάλιστα. Είσαι ειλικρινής. Ναι. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Το ότι η ΑΕΚ όμως βοηθάει τη Λαμία. Αυτό δεν το βάζεις. Δηλαδή από την μια έχεις τον ΠΑΟΚ που δεν το χωνεύεις, από την άλλη έχεις τη Λαμία που τη βοηθάει η ΑΕΚ. Δεν είναι λίγο. Δεν σου λέω ότι η ΑΕΚ είναι η πιο συμπαθής ομάδα για τον Άρη. Έχουμε θέματα και με την ΑΕΚ και οπαδικά. Αλλά λέει σαν πόλη. Αλλά λέω ότι στην πόλη έχω τον ΠΑΟΞΙ δίπλα μου. Ναι. Δεν έχω τον ΑΕΚΖΙ, έχω τον ΠΑΟΞΙ, γίνεται το χουλιά μας. Ναι. Με τον ΠΑΟΞΙ. Το θεωρείς αντίπαλο, ας πούμε, τον ΠΑΟΞΙ. Φυσικά. Στην πόλη αντίπαλοι. Αυτοί οι δύο είναι οι μεγάλοι αντίπαλοι μέσα στην πόλη. Στην πόλη. Ναι. Για το ποδόσφαιρο όμως αντίπαλο ποιον έχει ο ΠΑΟΞΙ. Για το ποδόσφαιρο ναι, γενικά, σαν. Τώρα πλέον. Ναι. Τώρα πλέον. Ολυμπιακό δεν έχει. Όλη την Αθήνα. Όλη την τώρα. Αθήνα. Ναι. Και ακόμα. Τώρα. Δυναμώνει ακόμα πιο μεγάλο το. Μεγαλώνει ακόμα πιο πολύ. Κοίτα, το αυτό θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να κάνει πρωταθλητισμό μια χρονιά για να μονιμοποιηθεί σε αυτό που λες εσύ. Πρέπει να δείξει ο ΠΑΟΚ έμπρακτα ναι. Για να λέει ότι διεκδικώ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό κτλ. Να κάνει πρωταθλητισμό. Ο Παναθηναϊκός έκανε πρωταθλητισμό. Μόνο ο Ολυμπιακός έκανε πρωταθλητισμό. Μόνος τέπεζε. Έκανε πρωταθλητισμό μόνο. Μόνος τέπεζε. Δεν ξέρουν από μπάλα. Λοιπόν, αύριο εμείς θα λέμε εδώ 8 με 10, κάθε Δευτέρα έτσι, ναι. Ναι. Τέλος. Bye. Είμαστε λαμό για να παίρνουμε λεφτά, χορηγούς δεν έχουμε μεγάλους. Με τους παπάδες δεν τα πάμε καλά, με την εξουσία δεν τα πάμε καλά. Στην παρακμή είμαστε εδώ στο παρακμιακό καφενείο. Βλέπεις μια κατάσταση του Έλληνα μέσα στο καφενείο, ένα ευρώ καφές, μισό ευρώ το κουλούρι, λαϊκό δικαστήριο έξω, προποτζίδικο παρακεί, το γήπεδο του ΠΑΟΚ στα 500 μέτρα, στα 700 μέτρα του Άρη, χιλιόμετρο το Καφτατζόγλιο, είμαστε στο άντρο της παρακμής. Οπότε, τι ζητάμε, δεν μας στηρίζουν οι μεγάλοι χορηγοί, τι θέλουμε, να μας κάνετε like. Γιατί να μπορέσουμε να λεκδώσουμε λίγο τα ντεράκι μας. Να είστε καλά. Ραπτό.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες. Like, μαλάκες, like. Ναι, ενισχύστε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.